Καλησπέρα, για πάμε να δούμε. Ξεκίνησε καλά το stream. Όλα καλά ακούω. Ωραία. Περιμένω να μπείτε σιγά σιγά. Όπως πάντα. Εδώ. Θέλω να κάνετε κοινοποίησεις στα προφίλ σας, στις ομάδες σας και αν μπορείτε, επίσης μεγάλη βοήθεια να γραφτείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Έχω εδώ το link. Έτσι, πληκτρολογήστε Μάνος Επιτροπάκης στο YouTube, στην εφαρμογή. Βρείτε το κανάλι μου και πατήστε εγγραφή. Σε ένα-δύο λεπτά ξεκινάμε. Ωραία, διαβάζω και τα σχόλιά σας εδώ. Δώστε μου ένα λεπτό να κάνω κι εγώ μερικές κοινοποιήσεις και δεν αργούμε. Περιμένω να μπείτε, έτσι. Πολύ ωραία. Καλησπέρα λοιπόν και από εδώ, για άλλη μια βραδιά, μένουμε σπίτι, παρέα, συζητάμε κάθε βράδυ την επικαιρότητα, η οποία αυτές τις ημέρες, όπως καταλαβαίνετε, περιστρέφεται γύρω από τις εξέλιξεις στην υγειονομική κρίση με τον κορονοϊό, η οποία όμως έχει και άλλες επιπτώσεις, έχει και επιπτώσεις στην οικονομία, που θα είναι ίσως και πολύ μεγάλες και θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, χωρίς να υπολογίσουμε τις άλλες, τις ψυχολογικές, τις επιπτώσεις στην κουλτούρα που θα αναπτυχθεί μετά από όλη αυτή την εμπειρία στην κοινωνία μας και σε όλο τον κόσμο στην ουσία. Σήμερα όμως θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια έτσι, θα έλεγα, περιστατωμένη ανάλυση με έναν εξαιρετικό οικονομολόγο, με τον κύριο Κωνσταντίνο Γάτσιο. Καλησπέρα σας, κύριε Γάτσιο. Καλησπέρα σας, κύριε Πιτροπάκη. Κύριε Γιάτσος, τον είχα και καθηγητή στην ΑΣΟΕ όταν ήμουν φοιτητής. Πρίτανη στην ΑΣΟΕ φυσικά, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πολύ αγαπητός φίλος και εξαιρετικός οικονομολόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Εγώ. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνω στην εκπομπή σας και με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας συγχαρώ για αυτό το εγχείρημα στο οποίο έχετε επιδοθεί. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο έχει αναγνωριστεί, έχει μεγάλη ακροαματικότητα και βεβαίως του αξίζει απολύτως, διότι έχει πολύ υψηλή ποιότητα συζήτησης και ανθρώπων που καλείται, αλλά είναι και πάρα πολύ πρωτοποριακό. Δηλαδή, ένα εγχείρημα το οποίο γίνεται από εσάς στο σπίτι σας, που έχετε κάνει στο δικό σας χώρο, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί αποτελεί και ένα bypass στην, ας το πούμε έτσι, στην ας πούμε, επίσημη ενημέρωση και επίσημη. Επίσημα δίκτυα ενημέρωσης και μέσω μαζικής ενημέρωσης. Οπότε, συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους φίλους που και σήμερα ακόμη γράφουν όλα αυτά τα καλά λόγια για την εκπομπή. Ελπίζω να ανταποκρίνουμε στις προσδοκίες όλων και που μας βγάλει. Αλλά αποκρίνεστε
Ανταποκρίνεστε πλήρως. Το αγαπώ πάντως πολύ, γιατί αγαπώ και την τεχνολογία. Ναι. Και αγαπώ και τη σοβαρότητα σε αυτό που κάνουμε. Οπότε φροντίζω να παραμένει έτσι και το επίπεδο της εκπομπής. Ας έρθουμε όμως στα δικά μας, να ξεκινήσουμε. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω πώς μένετε σπίτι. Πώς είναι το μένουμε σπίτι για εσάς, πώς το ζείτε? Κοιτάξτε, εμένα πάντα μου άρεσε να είμαι και μόνος και με άλλους. Σε όλη μου τη ζωή έτσι ήμουνα. Επομένως, δεν είναι μεγάλη η διαφορά με αυτό που έκανα πριν. Υπάρχει διαφορά φυσικά, διότι τώρα απλώς κάνω βόλτες, δεν βρίσκω φίλους μου, κάτι που μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά ανακαλύπτει κανένας και τις κρυφές χαρές, ακόμη και εκείνοι που τους άρεσε το σπίτι τους, όπως άρεσε σε μένα. Φαντάζομαι να ανακαλύπτουν και τις κρυφές χαρές του σπιτιού, που μπορούν να ανακαλύπτουν και τις δυσκολίες της συμβίωσης με ένα χώρο με άλλους, μπορεί να υπάρχει και αυτή η πλευρά. Αλλά σίγουρα προσφέρει δυνατότητες να κάνουμε πράγματα που ενδεχομένως δεν κάναμε στο παρελθόν, όπως να διαβάζουμε λίγο παραπάνω, να γράφουμε λίγο παραπάνω, να μιλάμε τα παιδιά μας λίγο περισσότερο και να είμαστε μαζί τους λίγο περισσότερο. Έχει και τις δικές του πλευρές και εγώ το ευχαριστιέμαι από μια άποψη. Με τη διδασκαλία πώς τα έχετε εσείς μπει σε κάποια διαδικασία? Ναι, τη διδασκαλία δουλεύουμε μέσα από πλατφόρμα, την οποία έχει φτιάξει το ΟΠΑ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, και νομίζω ότι τα μαθήματα έχουν ξεπεράσει κάποιες πρώτες δυσκολίες και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα, τους τεχνικούς του Πανεπιστημίου και τον Πρίτανη, φυσικά τον κ. Γιακουμάκη, ο οποίος επιμελήθηκε όλη αυτή τη προσπάθεια και ηγήθηκε αυτή τη προσπάθεια. Και νομίζω ότι θα είναι καλά τα αποτελέσματα, υπό την έννοια ότι και τα μαθήματα γίνονται, πω να πω, κανονικά, και νομίζω ότι θα χάσουν και οι φοιτητές στο εξάμεινό τους. Έτσι θέλω να ελπίζω. Που είναι σημαντικό και για αυτούς τα νέα παιδιά. Γιατί ξέρετε, η κρίση χτυπάει μεν από άποψη υγειονομική, χτυπάει τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά από την άποψη της ζωής τους, χτυπάει πιο πολύ τους νέους. Γιατί τους εμποδίζει από τις σπουδές τους, τους εμποδίζει τους εμποδίζει από το να μπορέσουν να έχουν τα εισοδήματα εκείνα που απαιτούνται για να κάνουν μια οικογένεια, να στήσουν τις ζωές τους. Οπότε και για αυτούς η κρίση, τους νέους δηλαδή, είναι πάρα πολύ επώδυνη. Σωστό, σωστό. Αν μας περισσέψει ο χρόνος, επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να πούμε και δύο πράγματα για την ταλαιπωρία ΣΟΕ, που κακομοίρα έχει γίνει ο σάκος του μπόξ γύρω από ενεργικές ομάδες για χρόνια τώρα. Και να δούμε αν τελικά μπόρεσε να καθαρίσει κάπως το τοπίο εκεί πέρα, να ερεμήσουν τα πράγματα. Στο τέλος όμως, να έρθουμε λίγο στα οικονομικά, γιατί έχουμε εξελίξει σήμερα. Πρώτα το κάνουμε σε μια ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Σωστό και αυτό. Κατάσταση, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι να γίνουν και που δυστυχώς είναι εκτός και των δυνατοτήτων του Πανεπιστημίου. Είναι μια γενικότερη συζήτηση αυτή. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, διαβάσαμε σήμερα μια έκτακτη, μια τελευταία είδηση ότι η Christine Lagarde έκανε δεκτά τα ελληνικά ομόλογα και στο κανονικό QE που λέμε, όχι στο πρόγραμμα το ειδικό που έγινε για τον κορονοϊό. Ξεκινώντας από την τελευταία αυτή είδηση, πείτε μας λίγο τι ακριβώς σημαίνει, πόση ρευστότητα παραπάνω εξασφαλίζει για μας, ποια είναι τα πλήν και ποια τα κατά αυτής της εξέλιξης. Κοιτάξτε, καταρχάς ήταν μια απόφαση σημερινή που αναγγέλθηκε, η οποία ήταν προαναγγελμένη. Είχε αναγγελθεί πριν καιρό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δεχτεί τα ελληνικά ομόλογα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμη σε μια βαθμίδα επενδυτική που κατά κάποιο τρόπο τα νομιμοποιούν για να είναι αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τώρα, να κάνω μια παρατήρηση εδώ, ότι αυτό είναι μια από τις αντισυμβατικές πράξεις που έχουν αρχίσει να γίνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Θα ακολουθήσουν και άλλες, να ξέρετε, πολλές. Υπάρχει και μια άλλη αντισυμβατική πράξη, η δυνατότητα των κυβερνήσεων να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις. Αυτό, όπως ξέρετε, απαγορεύεται, ενίσχυση επιχειρήσεων με χρήματα από την κυβέρνηση. Και αυτό έχει αρθεί. Και θα έρθουν και άλλα πράγματα, νομίζω, προϊόντος του χρόνου και προϊούσεις της εξέλιξης της επιδημίας, η οποία έχει σφοδρά αποτελέσματα στην οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Όσον αφορά λοιπόν τώρα αυτή την απόφαση, δεν είναι αρνητική απόφαση, είναι θετική απόφαση αυτή, διότι επιτρέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ευκολότερα των ελληνικών ελλημάτων, των ελλημάτων της χώρας, που δημιουργούνται για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε αυτή την πανδημία. Αλλά έχουν και ένα μειονέκτημα. Έχουν το μειονέκτημα. Είναι καταρχάς, έχει πει σήμερα εκείνος ο κύριος Υπουργός Οικονομικών ότι θα εκδώσει ομόλογα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι λέει? Θα αγοράσει ελληνικά ομόλογα, είτε αυτά που έχουν εκδοθεί, είτε αυτά που πρόκειται να εκδοθούν στη δευτερογενή αγορά, από εσάς δηλαδή, που τα έχετε αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα. Η ιδέα είναι η εξής. Αφού λοιπόν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση για τα ομόλογα, τα ζητάει από εσάς, η τιμή του ανεβαίνει. Αφού ανεβαίνει η τιμή, κατεβαίνει η απόδοση και επομένως θα κάνει πιο ελκυστικά.
και αυτό διευκολύνει τη χρηματοδότηση του ελληνικού χρέους. Αλλά προσέξτε, είναι και αυτό στο πλαίσιο της αύξησης του χρέους της χώρας. Δηλαδή, τα ομόλογα ανεβάζουν το χρέος της χώρας. Mm-hmm. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο η ενδεδειγμένη πολιτική για αυτή την περίοδο και για αυτή την κρίση την οποία περνάμε είναι η πολιτική η οποία δανείζει, αλλά δανείζει χαμηλότοκα. Δηλαδή, δανείζει όμως. Δηλαδή, δανείζει, σωστά. Και πώς θα βγούμε από αυτήν την κρίση στο τέλος, όταν βγούμε, που δεν θα είναι σύντομα, κύριε Πιτροπάκη, πολύ φοβάμαι, θα το συζητήσουμε αυτό, mm-hmm. δεν νομίζω θα είναι πολύ σύντομα, θα πάρει χρόνο, με τι χρέος θα βγει η χώρα και με τι χρέος θα βγουν οι χώρες εκείνες, οι οποίες δεν έχουν το δημοσιονομικό χώρο, όπως είναι η Ιταλία, η οποία πλήττεται σφοδρά, όπως είναι η Ισπανία, η οποία επίσης πλήττεται σφοδρά, όπως είναι η Γαλλία, είχε μια μαύρη μέρα η Γαλλία σήμερα. Ναι, δυστυχώς. Προθυμάτων. Νομίζω ότι αν πάρει χρόνο αυτή η υπόθεση, θα είναι, έχει πρόβλημα και η Γερμανία. Μέχρι πού θα πάει αυτή η δυνατότητα να χρηματοδοτούνται τα ελλείμματα μέσα από δανεισμό? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το δει, φαντάζομαι θα αναγκαστεί να το δει, πιο αποφασιστικά από ό,τι αυτή τη στιγμή. Σε δεύτερο χρόνο, φαντάζομαι, θα πρέπει να βρει μια λύση γι' αυτό, γιατί πολλές χώρες τώρα θα επιβαρύνουν τα χρέη τους. Δεν είναι όλες ήδη με υψηλό χρέος, αλλά οι χώρες που ήταν ούτως ή άλλως σε κίνδυνο τώρα θα πάνε στην κρεμάλα, να το πω έτσι. Ακριβώς. Θα πεθάνουν από ασφυξία, έτσι. Τώρα ακριβώς πηγαίνετε στο μεγάλο διακύβευμα το οποίο υπάρχει, δηλαδή, και το οποίο έχω την εντύπωση και τη γνώμη, επειδή αυτή η κρίση είναι αντισυμβατική πλήρως και μπορούμε να κουβεντιάσουμε για τα χαρακτηριστικά της σε λιγάκι, γιατί δηλαδή πρέπει να γίνουν αντισυμβατικά πράγματα. Ορθώς γίνονται αντισυμβατικά πράγματα, ορθώς γίνεται, εντάσσονται τα ελληνικά ομόλογα στο QE το λεγόμενο, ορθώς δίνεται δυνατότητα σε κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν ουσιαστικά τα δάνεια των επιχειρήσεων τα οποία παίρνουν για να μην καταστραφούν οι επιχειρήσεις. Ορθώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό έχει να κάνει με την μετρίωση της κρίσης. Αλλά το μεγάλο διακύβευμα είναι αυτό που θέτεται. Δηλαδή, το ερώτημα είναι πώς θα βγούμε από αυτήν την κρίση, πώς θα βρεθούμε. Γιατί ξέρω εγώ, σε 12 μήνες, 18 μήνες, ελπίζει κανένα το αργότερο, θα έχει βρεθεί το εμβόλιο και θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η ταλαιπωρία που υπάρχει, αυτή η μεγάλη πανδημία. Αλλά οι χώρες πώς θα έχουν βγει? Θα έχουν βγει με έναν παραγωγικό ιστό στα πόδια του, θα έχουν βγει με τις κοινωνίες τους στα όρθιες, ή θα έχουν βγει με κοινωνίες οι οποίες θα έχουν καταστραφεί και οικονομίες που θα είναι ανύπαρκτες και θα αρχίσουμε από την αρχή? Διότι πάρα πολύ και ο κύριος Μακρόν και η Βασίλισσα Ελισάβετ χθες στο μήνυμά της, στο διάγγελμά της που δεν κάνει σπάνια, που κάνει πολύ σπάνια, αλλά και η κυρία Μέρκελ στο παρελθόν, όταν μίλησε και αυτή πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, είπαν ότι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος με έναν αόρατο εχθρό. Έτσι έχει περιγραφεί και έτσι είναι. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, στην περίοδο πολέμου χρηματοδοτούμε τα ελλείμματα που δημιουργούνται στη χώρα, κοιτάζοντας αν θα είναι η χαμηλότοκα ή υψηλότοκα τα δάνεια τα οποία θα δημιουργηθούν? Δεν νομίζω. Νομίζω όταν έχεις πόλεμο, κάνεις άλλα πράγματα, άλλες είναι οι προτεραιότητές σου και δεν είναι οι προτεραιότητες να μετράς το ξύγι και το λάδι, πόσο κάνουν για να φτιάξει μια οικονομική πολιτική. Άρα, για να το ολοκληρώσω αυτό το κομματάκι και να πάμε παρακάτω, νομίζω ότι αυτό είναι μια στάση. Αυτή δηλαδή η απόφαση κυρίας Λαγκάρντ είναι μια από τις πολλές στάσεις οι οποίες θα γίνουν. Έχουμε μια στάση τώρα. Έχουμε μια δεύτερη στάση, η οποία θα είναι, δεν ξέρω αν θα ονομαστεί ο βρομβόλογο ή κορονοομόλογο ή κάποια αμοιβαιοποίηση εν πάση περιπτώσει του χρέους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γιατί έχουν και οι βόρειες χώρες τις δυσκολίες τους, τις εκλογικές, να αντιμετωπίσουν, δηλαδή με τον κόσμο τους, με τους ψηφοφόρους τους και τα θέματα αυτά. Αλλά θα υπάρξει μια στάση και εκεί. Και έχω τη γνώμη, κύριε Πιτροπάκη, ότι αν αυτή η ιστορία προχωρήσει, που νομίζω θα περπατήσει σε μάκρος, δεν θα πρέπει να αποκλείεται καθόλου. Αντιθέτως, νομίζω ότι είναι πολύ σκόπιμο αυτή την περίοδο να χρησιμοποιηθεί και το μεγάλο μπαζούκα. Και το μεγάλο μπαζούκα δεν είναι το μπαζούκα των προηγουμένων κρίσεων, που ήταν πολύ διαφορετικές από την κρίση αυτή. Το μεγάλο μπαζούκα είναι αυτό που λέμε, που λέει θα γίνει ό,τι απαιτείται. Αυτό θα γίνει ό,τι απαιτείται σημαίνει φτηνό χρήμα, δηλαδή νέο χρήμα. Είναι αυτό που λέμε χρήμα από το ελικόπτερο. Δηλαδή, για να μπορέσουν οι οικονομίες να σταθούν τώρα, θα πρέπει να τους δοθεί ρευστότητα και μάλιστα ρευστότητα δωρεάν. Pocket money που λένε. Χρέος τους. Ορίστε. Pocket money που λένε. Helicopter money. Το ελικόπτερο περνάει και ρίχνει χρήματα. Ναι, θα το δώσει. Καταρχάς αυτός ποιο μηχανισμός. Η Ακουτού θα. Από τον είναι Ακουτού, δηλαδή. Είναι ένας συμβατικός μηχανισμός. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να χρησιμοποιήσει την εκδοτική της δυνατότητα. Σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουν όμως και οι υπόλοιπες. Οι ευρωπαϊκές χώρες, τις ευρωζώνες δηλαδή. Τα 750 δις που έχει αποφασίσει είναι άλλο, με άλλο εργαλείο το κάνει. Τα 750 δις.
Α, είναι άλλο πράγμα αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα, ε. Άλλο πράγμα αυτό. 250 δις τα έχει βάλει στην άκρη για να μπορέσει να αγοράζει όπως τώρα καλή ώρα, ομόλογα των κρατών. Αυτό κάνει. Είναι και απλώς εντάσσει και τράβει μέσα εκεί. Κοιτάξτε, φαίνεται μεγάλο το ποσό. Είναι 750 δις. Είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό ποσό, αλίμονο. Ναι. Και μαζί με κάποια άλλα πράγματα που θα γίνουν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα προσφέρει 200 δις κτλ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφέρει άλλα 100 δις. Γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Οικονομικές Επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιδόματα των ανέργων. Αλλά προσέξτε κάτι. Παρόλο που φαίνονται μεγάλα αυτά τα ποσά και είναι, δεν είναι αρκετά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Διότι, απλώς να σας πω το εξής, η Γερμανία αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί, και το κάνει αυτό, θα βγει να δανειστεί γύρω στα 600 με 700 δις. Τόσα θα χρειαστεί η Γερμανία να δανειστεί για να μπορέσει να καβατζάρει αυτή την υπόθεση. Επομένως, όταν μόνο η Γερμανία χρειάζεται 700 δις, καταλαβαίνετε τι ποσά λιγότεροι χρειάζονται. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει, η χρηματοδότηση των ελλημάτων δηλαδή, τα οποία δημιουργούνται, και θα μιλήσουμε και για τα ελληνικά ελλείμματα, να δώσουμε μια εικόνα στους φίλους που παρακολουθούν τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί αυτή η πολιτική που ακολουθείτε και στη χώρα μας έχει υψηλό κόστος. Αυτά τα ελλείμματα λοιπόν πρέπει να χρηματοδοτηθούν και κατά την άποψή μας, και την άποψη δηλαδή τη δική μου και του Δημήτρη Ιωάννου, που γράψαμε ένα άρθρο τη προάλλε βήμα τη Κυριακή, η άποψή μας είναι ότι αυτά πρέπει να χρηματοδοτηθούν και είναι η καλύτερη δυνατή λύση δεδομένων των συνθήκων. Όχι η καλύτερη δυνατή λύση γενικώς και ορίστως. Όχι πάντα δηλαδή θα πρέπει να χρηματοδοτούμε τα χρέη και τα χρήματα μέσα από το νέο χρήμα. Δεν λέμε αυτό. Ναι, κατάλαβα. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις δημιουργεί πληθωρισμό κτλ. Ναι, πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε νομισματική χρηματοδότηση των ελλημάτων που δημιουργούνται. Αυτό πρέπει να γίνει και νομίζω θα είναι μια στάση που η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να την αποφύγει τελικά. Να κάνω μια ερώτηση. Διαβάζουμε διάφορα σενάρια που βγάζουν οίκοι αξιολόγησης και οι τράπεζες και ομιλοί τους που μελετάνε τις οικονομίες της παγκόσμιας οικονομίας. Την παγκόσμια οικονομία, βγάζουν διάφορες προβλέψεις για την ύφεση που θα ακολουθήσει φέτος και την ενδεχόμενη ανάκαμψη που θα ακολουθήσει την επόμενη χρονιά, το 2021. Μία απορία που έχω. Δεν μπορώ να καταλάβω αν σε αυτές τις προβλέψεις, που έτσι κι αλλιώς βλέπω ότι έχουν και μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους, θεαματικές, περιλαμβάνεται μέσα στην πρόβλεψη και το πιθανό χρήμα που θα πέσει από την Ευρώπη, από τις κεντρικές τράπεζες των εκάστοτε κρατών για να συγκρατήσει αυτή την ύφεση, ή είναι το καθαρό υφεσιακό αποτέλεσμα χωρίς κανένα μέτρο επέμβασης. Ναι. Και δεύτερον, θα ήθελα να μας πείτε με βάση αυτή μια τέτοια ανάλυση, να μας πείτε τρία σενάρια για την ελληνική οικονομία. Ναι. Δεν θα απαιτήσω από εσάς να μου κάνετε ακριβή πρόβλεψη, αλλά ποιο είναι το ένα βασικό σενάριο, ποιο είναι το πιο αισιόδοξο και ποιο το χειρότερο σενάριο. Κοιτάξτε, καταρχάς, οι προβλέψεις όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη αβεβαιότητα είναι πολύ επισφαλής και η άποψή μου δεν πρέπει να λέγονται. Βεβαίως, ορισμένες επενδυτικές τράπεζες ή άλλοι οργανισμοί στον χώρο του χρηματοοικονομικού πρέπει να κάνουν προβλέψεις, γιατί έτσι βρίσκουν και πελάτες. Πρέπει να δώσουν κάποια σενάρια, έτσι δεν είναι. Επομένως, τα λαμβάνουν υπόψη αυτό που λέτε. Αλλά κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για ενίσχυση των οικονομιών, ενίσχυση υπό την κλασική έννοια, δηλαδή να ενισχύσουμε την παραγωγή κτλ. Μιλάμε ουσιαστικά για μια προσπάθεια εισοδηματικής στήριξης των εργαζομένων και των πολιτών, που οι οποίοι δεν μπορούν να επανεργαστούν, γιατί κοιτάξτε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της κρίσης. Μπορώ να σας δώσω έτσι μια περιγραφή. Κοιτάξτε, γιατί πρέπει να καταλάβουμε από πού προέκυψε το πρόβλημα και να δούμε και τη λύση, γιατί είναι τόσο αντισυμβατικό το πρόβλημα. Καταρχάς, πρέπει να δούμε ότι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, μάλλον η πηγή της, η ρίζα της, εν μέρη, έχει δύο δυνάμεις οι οποίες την σπρώξαν αυτή την κρίση. Η μία έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η προηγούμενη χρηματοοικονομική κρίση το 2008. Αυτή ήταν μια κρίση, όπως θα θυμόσαστε, η οποία ήταν μια κρίση υπερδανεισμού, η οποία κατέληξε να είναι μια κρίση ρευστότητας στον τραπεζικό τομέα και η οποία επιλύθηκε ορθά, κατά τη γνώμη μου, με την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες. Τότε ξεκίνησαν τα προγράμματα, τα λεγόμενα ποσοτικής χαλάρωσης. Τότε άρχισαν να δίνεται χρήμα. Όμως, όταν τέλειωσε αυτή η κρίση του 2008, αντί αυτά τα προγράμματα να τραβηχτούν πίσω με αύξηση των επιτοκίων κλπ., αυτό δεν έγινε, γιατί πια οι επιχειρήσεις και η οικονομία, η αγορά είχε συνηθίσει, όπως συνηθίζει και ο ναρκωμανής τη δόση του, να παίρνει τη δόση του. Και όπως, ή μάλλον, αν μην το πούμε ναρκωμανή, να πούμε τον τραυματία, ο οποίος πήρε τη μορφήνη και μετά εθίστηκε στη μορφήνη. Κάτι το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά σε πολλούς ανθρώπους. Λοιπόν, επομένως, ζητάγανε συνέχεια να υπάρχει αυτή η επέκταση. Με αποτέλεσμα, επειδή δεν τραβήχαν πίσω αυτά τα μέτρα, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο χρέος. Και αυτό που λέμε κρατικό χρέος, δηλαδή το παγκόσμιο χρέος
κύριε Πιτροπάκη, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 350% καθάριση του παγκόσμιου εγχώριου προϊόντος. Το δε χρέος των επιχειρήσεων εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα είναι γύρω στα 73%, δηλαδή μιλάμε γύρω στο 90% του παγκόσμιου καθαρίστου προϊόντος, εγχώριου προϊόντος. Επομένως, πάρα πολλοί, εμού συμπεριλαμβανομένου που το είχα γράψει αυτό, αλλά και άλλοι, και μόνο εμένα, είχαν προβλέψει ότι αυτό το πράγμα ήταν, δεν μπορούσε να διατηρηθεί, ήταν μη διατηρήσιμο και περιμέναμε μια μεγάλη κρίση χρηματοοικονομική, η οποία θα ξαναγύριζε τα πράγματα προς τα πίσω, θα ξεφούσκωνε δηλαδή αυτό το μπαλόνι, το χρηματιστηριακό που έχει δημιουργηθεί, το χρηματοοικονομικό, πες το όπως θέλετε. Όμως τι έγινε, προέκυψε ο κορονοϊός, προέκυψε αυτή η πανδημία, η οποία ακόμη και αν έβρισκε τις οικονομίες να είναι σταθεροποιημένες, την παγκόσμια οικονομία σταθεροποιημένη, θα είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Φανταστείτε τώρα που τη βρήκε με μεγάλες δομικές ανισορροπίες. Αυτές που σας περιέγραψα. Και τι κάνει λοιπόν αυτή η ιστορία. Πρώτον, δημιουργεί βεβαίως, δίνει το έναυσμα για τη χρηματιστηριακή διόρθωση, ας το πούμε έτσι. Κάτι το οποίο το βλέπουμε να γίνεται παγκοσμίως. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή η πανδημία έχει καταστρέψει και την πλευρά της ζήτησης. Έχουμε δηλαδή μια κρίση από την πλευρά της ζήτησης. Δηλαδή, εσείς, εγώ, είμαστε μέσα, δεν βγαίνουμε έξω, δεν ξοδεύουμε. Επομένως, υπάρχει πρόβλημα με τη ζήτηση. Παίρνουμε τα απολύτως απαραίτητα. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και κοιτάζουμε πότε θα φύγουμε από το σούπερ μάρκετ το στομότερο δυνατόν. Λοιπόν, και υπάρχει βεβαίως από την άλλη μεριά και μια κρίση από το κομμάτι της προσφοράς. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις δεν δουλεύουν, οι εργαζόμενοι δεν πάνε, έχει παγώσει η οικονομία. Επομένως, αυτή είναι μια πρωτόγνωρη κρίση. Είναι μια εντελώς αντισυμβατική κρίση. Γιατί δεν πρόκειται μόνο από το ένα κομμάτι της οικονομίας, τη ζήτηση, την παραγωγή. Δεν είναι όπως είναι, ξέρω, από την περίοδο του 8 που ήταν πιο πολύ η μεριά της ζήτησης, ούτε όπως ήταν την δεκαετία του 70 που είχαμε την κρίση του πετρελαίου που είχαν κάνει με τη μεριά της προσφοράς. Είναι και τα δύο μαζί. Και πάνω από αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κρίση η οποία αφορά τη δημόσια υγεία. Και βεβαίως έχει να κάνει με νοσοκομεία, έχει κάνει με τις προτεραιότητες που πρέπει να έχουμε για να στηρίξουμε τα προγράμματα, τα συστήματα υγείας που έχουμε στις χώρες μας. Είναι λοιπόν μια αντισυμβατική κρίση, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τρόπους, με τρόπους συμβατικούς όπως αυτούς. Παραδείγματος χάρη, όταν έχεις μια κρίση η οποία είναι κρίση ζήτησης, ενισχύεις τη ζήτηση. Που να ανεβάσεις τους μισθούς, κάνεις τέτοια πράγματα για να ενισχυθεί η ζήτηση. Το λέω τώρα απλά, έτσι. Ναι. Φράς, λες τι γίνεται, δεν μπορεί να παράγει η οικονομία, θα ρίξουμε τα επιτόκια για να μπορέσουν να γίνουν πιο πολλές επενδύσεις και να αρχίσει η οικονομία να παράγει. Αυτά είναι τα κλασικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Όμως αυτά τα μέτρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή. Τελώς άφλογα, δεν έχουν καμία ισχύ, έχουν καμία δυνατότητα να επηρεάσουν τις οικονομίες μας. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι επειδή η οικονομία έχει παγώσει και επειδή αυτή τη στιγμή οι επιχειρηματίες δεν θέλουν, κύριε Πιτροπάκη, δεν ψάχνουν να βρουν φτηνά δάνεια. Ψάχνουν να βρουν εντός αγωγικών το εισόδημα, το έσοδο εκείνο, το οποίο δεν έχουν, διότι η οικονομία έχει παγώσει. Επομένως, πρέπει να πάμε να δούμε το πρόβλημα και να βρούμε τη λύση στη βάση του προβλήματος αυτού. Όχι στη βάση κάποιων αρτηριοσκληρωτικών απόψεων που είχαμε. Πολύ σωστά. Στην οικονομία. Διότι και εμένα να με ρωτάγατε πριν, ξέρω εγώ, σε μια φυσιολογική περίοδο, κατά πόσο τα ελλείμματα πρέπει να χρηματοδοτούνται με κοπή νέου χρήματος, θα σας έλεγα όχι. Έτσι θα σας έλεγα τότε. Αλλά τώρα δεν μπορώ να πω αυτό. Δεν μπορώ να πω αυτό γιατί είναι διαφορετικές συνθήκες στις οποίες ζούμε. Επομένως, θα φτάσουμε εκεί τελικά. Νομίζω, διότι είναι τέτοιο το. Καταρχάς, λένε μερικοί μου μετά προηγουμένως, πολύ σωστά το είπατε, ότι θα τελειώσουμε σε κάνα δύο μήνες. Πώς το ξέρουμε αυτό, ποιος το ξέρει αυτό, και φτιάχνει ένα σενάριο και λέω ότι εγώ σε δύο μήνες. Μάλιστα, μερικοί λένε θα είναι και V η όλη ιστορία η οικονομία. V, ξέρετε, πέφτει πολύ, πέφτει. Και μετά είναι γρήγορα η οικονομία. Αυτό που πού συνάγεται, γνωρίζουν κάτι που δεν γνωρίζουμε οι υπόλοιποι. Έχουν βρει κάποιο, ξέρω εγώ, εμβόλιο το οποίο δεν γνωρίζουμε εμείς, κάποιο αντιβιωτικό το οποίο δεν γνωρίζουμε. Διότι όσο αυτό δεν έχει συμβεί, εκείνος που είναι προσεκτικός άνθρωπος και παίρνει τα μέτρα του, είτε είναι οικογενειάρχης, είτε είναι κράτος, είτε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να έχει ως βασικό του σενάριο το κακό σενάριο, όχι το καλό σενάριο. Ούτε το σενάριο δηλαδή ότι σε ένα-δύο μήνες βγήκαμε. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν αυτή η αισιοδοξία ότι θα κάνει rebound, όπως λένε, η παγκόσμια αγορά και θα πάμε στα ύψη. Πού βασίζεται? Νομίζω ότι βασίζεται απολύτως πουθενά και έχει να κάνει με πιο πολύ με μια δημαγωγία η οποία ασκείται. Γιατί ξέρετε, όσοι είναι στο δημόσιο, πολλοί που είναι στο δημόσιο χώρο, είτε ως πολιτικοί, είτε ως τραπεζίτες, οτιδήποτε, έχουν μια έφεση στο να μην λένε τα πράγματα με το όνομά τους, να τα ωραιοποιούν.
Επομένως, δεν βλέπω εγώ καμία δυνατότητα εντός διμήνου να έχει ανακάμψει η παγκόσμια οικονομία. Ξέρετε, μάλιστα, θα σου πω κάτι, κύριε Πιτροπαγή. Ακόμη και όταν με το καλό τελειώσει αυτή η πανδημία, ακόμη και όταν βγούμε επιτέλους οριστικά από αυτή την κρίση, τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υφίστανται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όχι μόνο έχουμε πόλεμο, είναι χειρότερο από τον πόλεμο. Και θα σου πω γιατί είναι χειρότερο από τον πόλεμο. Διότι στον πόλεμο καταστρέφεται φυσικό κεφάλαιο. Και όταν τελειώσει ο πόλεμος, υπάρχει ανοικοδόμηση. Αυτό δημιουργεί μια οικονομική δραστηριότητα, ναι, η οποία δίνει δύναμη στην οικονομία να ξανασταθεί στα πόδια της. Τώρα δεν έχουμε αυτό. Έχουμε απλώς μια παγωμένη οικονομία. Μια οικονομία η οποία δεν λειτουργεί. Είναι πολύ χειρότερο αυτό. Εντάξει, αλλά σε ένα πόλεμο που καταστρέφεται φυσικό κεφάλαιο και υποδομές, παίρνει χρόνο η ανοικοδόμηση. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Δεν είπα ότι είναι καλύτερος ο πόλεμος. Ναι, καταλαβαίνω. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω. Διότι δεν θα υπάρχουν δυνάμεις στην οικονομία οι οποίες θα τις μπρόξουν πάλι γρήγορα προς τα πάνω. Αυτό λέω. Εγώ θα πω το εξής. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε αν όντως θα λειτουργήσει ως ΒΕΑ αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρουμε από τώρα. Όντως. Έτσι δεν είναι. Όχι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη, θέλω να πω το εξής. Υποθέτω πως τα αισιόδοξα σενάρια βασίζονται σε εκτιμήσεις του τύπου ότι έχουν πέσει πάρα πολλά κεφάλαια στις φαρμακευτικές εταιρείες και στα πειράματα και στα εργαστήρια, ώστε να βρεθεί ένα φάρμακο τουλάχιστον μέχρι να βγει το εμβόλιο. Δεύτερον, ότι εάν υποθέσουμε πως αύριο έχουμε το εμβόλιο, μπορεί την επόμενη μέρα πράγματι μια οικονομία να λειτουργήσει στο 100% που ήταν πριν από την κρίση. Τέλος πάντων, με κάποιες απώλειες προσαρμογής σίγουρα. Ναι, ναι. Γιατί δεν μας λείπει κάτι άλλο. Θα ανοίξουν τα μαγαζιά, θα βγούμε όλους τους δρόμους. Οπότε και το αισιόδοξο σενάριο δεν είναι εντελώς, πώς το λένε, φανταστικό. Θα μπορούσε να συμβεί ένα αισιόδοξο σενάριο. Το εμβόλιο πάντως, κύριε Πιτροπάκη, αν μου επιτρέπετε, όχι, γιατί το εμβόλιο θα χρειαστεί τουλάχιστον 12 με 18 μήνες για να ετοιμαστεί, για να ετοιμαστεί και να δοκιμαστεί. Τώρα, όσο αφορά τα αντιβιωτικά τα οποία λέτε, δηλαδή να βρεθούν αντιβιωτικά φάρμακα, ενέσεις κλπ. Ναι. Αυτό προσπαθούν πράγματι. Μακάρι να γίνει αυτό και μακάρι να μην βιαστούμε σε αυτό, γιατί στο παρελθόν βιαστικές κινήσεις με αντιβιωτικά είχαν σοβαρές παρενέργειες στους ανθρώπους οι οποίοι τα έλαβαν. Άρα, καλό είναι να μην υπάρχει ένας πανικός εκεί, αλλά βεβαίως και υπάρχει ένα σενάριο, μακάρι, σε 2-3 μήνες όλα να είναι με λίγα άλλα. Απλώς. Ας λειτουργήσει στο 70-75% οικονομία μέχρι να. Ας το πούμε έτσι. Θα είναι μια καλή εξέλιξη. Εγώ τη θεωρώ πολύ καλή εξέλιξη. Σύμφωνοι, μακάρι. Απλώς εγώ δεν θα προγραμμάτιζα στη βάση αυτού του σενάριου. Και πολύ καλά κάνετε. Γιατί είναι καλύτερο να προγραμματίζει για το χειρότερο σενάριο και να σου προκύψει το καλύτερο παρά το ανάποδο. Για παράδειγμα, ακούω, ας πούμε, πάρα πολύ τώρα να λέγεται ότι να προχωρήσουμε και να δώσουμε χρήματα και από το μαξιλάρι το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Και δημιουργείται εντύπωση ότι υπάρχει χρήμα και να το ρίξουμε. Βεβαίως και πρέπει, το έχω πει πρώτος, ότι θα πρέπει να ενισχυθούν και οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι που δεν πάνε στις δουλειές τους και οι επιχειρήσεις φυσικά. Και σας είπα με ποιον τρόπο προηγουμένως, να μην το επαναλαμβάνω. Με δάνεια τα οποία είναι άτοκα. Με άτοκα δάνεια εξυπακούεται πριν να παγώσουν και ορισμένες οφειλές ανθρώπων οι οποίοι εξυπηρετούσαν τις οφειλές τους. Και τώρα δεν μπορούν να τις εξυπηρετήσουν, προφανώς αυτές οι οφειλές πρέπει να παγώσουν. Εντάξει. Αυτά είναι, νομίζω, πράγματα τα οποία είναι κοινός νους. Αλλά η υπόθεση είναι η εξής. Εμείς τι έχουμε αυτή τη στιγμή, να σας πω ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Το μαξιλάρι, καταρχάς, πόσο μας στοιχίζουν αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε. Τα μέτρα. Το πακέτο που λέτε, που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση, λέτε. Ναι, ναι. Για κάντε μας μια ανάλυση, ναι. Να κάνουμε μια ανάλυση εκεί, να έχουμε τα νούμερα στο μυαλό μας. Νομίζω είναι χρήσιμο αυτό. Λοιπόν, τα νούμερα είναι ως εξής. Μηνιαίως, ο προϋπολογισμός επιβαρύνεται περίπου κατά 6 δις ευρώ. Μηνιαίως. Σας θυμίζω ότι 6 δις ευρώ ήταν αυτό που έπρεπε να μαζέψουμε όλο το χρόνο, το λεγόμενο και πρωτογενές πλεόνασμα, να πληρώσουμε τους στόχους των δανείων μας. Αυτά τα 6 δις προκύπτουν περίπου 3,5 δις από τη μεριά των δαπανών που πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση για όλα αυτά τα πράγματα που λέγαμε προηγουμένως, και 2,5 δις προκύπτει από την απώλεια εσόδων που θα έχει η κυβέρνηση, το κράτος, από τη μη λειτουργία της οικονομίας. Σύνολο 6. Μάλιστα. Ωραία. Είναι μεγάλο ποσό το 6 δις. Δεν είναι μικρό ποσό. Είναι περίπου γύρω στα 3-3,5% το καθάριστο εγχώριο προϊόντος μας. Πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Έχουμε ένα μαξιλάρι το οποίο είναι γύρω στα 37 δις. Θα πω μετά για τα ΕΣΠΑ κτλ. Πείτε μας για το μαξιλάρι, γιατί λένε πως ένα ποσό είναι δεσμευμένο. Έτσι. Για πείτε, σπάσε το μας. Ναι, μπράβο. Βεβαίως.
από 37 αυτά δις που έχουμε στο μαξιλάρι, γύρω στα 16 δις, όχι γύρω, 16 δις θα πρέπει να πάρουμε την έγκριση της του ESM, του Μηχανισμού Σταθερότητας. Του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για να μπορούμε να ταξιδέψουμε. Διότι αυτά τι είναι? Είναι χρήματα τα οποία ουσιαστικά είναι ασφάλεια ενώ των δανείων μας έχουν κάνει. Μας έχει κάνει το ESM. Και μας λέει κρατήστε αυτά στην άκρη. Αν δεν μπορέσετε μια χρονιά να κάνετε το πρωτογενές πλεόνασμα που χρειάζεται για να πληρώσετε τα δάνειά σας, να κάνετε το απόθεμα αυτό. Άρα αυτό χρειάζεται 16 δις, χρειάζονται έγκριση από αυτούς για να χρησιμοποιηθούν. Μένουν 20 δις ελεύθερα. 20 δις ελεύθερα πόσο μας πηγαίνουν? Μας πηγαίνουν γύρω στους 3 μήνες. 3, 6, 18. Απλή αριθμητική. Αν βάλουμε τώρα, άρα πηγαίνουμε για 3 μήνες, OK, ας το πούμε OK. Ξοδεύουμε βέβαια όλα τα αποθέματά μας, περίπου, αλλά πηγαίνουμε. Και υπάρχουν και τα άλλα, τα ΕΣΠΑ, αυτά που ανακοίνωσε τώρα η κυρία Λαγκάρ, τα ομόλογα, που αυτά συμποσούνται σαν τόσα, περίπου. Πάμε λοιπόν στους 6 μήνες. Εγώ τώρα λέω το εξής. Αν μέσα στους 6 μήνες έχει λυθεί το πρόβλημα, θα έχουμε βγει βεβαίως κατατραυματισμένοι και ματωμένοι, χωρίς να έχουμε χρεοκοπήσει. Χωρίς να έχουμε χρεοκοπήσει. Και να μπορέσουμε, βέβαια θα έχει αυξηθεί το χρέος μας και θα μπει μια μεγάλη συζήτηση μετά τι γίνεται με τα χρέη που θα μου δημιουργηθεί. Α, ξανά μανά, αν τα χρέη πρέπει να κοπούν το ένα το άλλο, όλα αυτά. Αν όμως το κακό σενάριο δεν τελειώσει η ιστορία σε 6 μήνες, αν δηλαδή έχουμε ένα δεύτερο κύμα τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που δεν είναι και απίθανο, γιατί υπάρχει και μια πίεση να επιστρέψει ο κόσμος στις δουλειές του με ένα μεθοδικό τρόπο. Τόσο μεγάλη πίεση υπάρχει που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σήμερα βγήκε και είπε ότι είναι κακό πράγμα να βιαστούμε να ξαναγυρίσουμε στις δουλειές μας, γιατί το δεύτερο κύμα μπορεί να είναι ισχυρότερο του πρώτου. Αν λοιπόν πάμε στο κακό σενάριο και σε 6 μήνες δεν έχουμε τελειώσει, πώς θα πορευτούμε, κύριε Επιτροπάκη, μετά από εκεί πέρα? Μετά πρέπει να πορευτούμε εκ των ενόντων. Γι' αυτό λέω ότι να μην μετατραπεί η πανδημία και η κρίση την οποία αυτή τη στιγμή έχουμε στις οικονομίες μας, που είναι μια κρίση ρευστότητας κατά βάση αυτή τη στιγμή, γιατί έχει παγώσει η οικονομία. Και οι αλυσίδες αξίας μην νομίζω ότι θα ξαναδημιουργηθούν μέσα σε μια και δύο μέρες. Θα πάρουν χρόνο να γίνουν αυτά τα πράγματα όλα. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι να μην καταλήξει αυτή η πανδημία και η κρίση ρευστότητας σε χρεοκοπίες κρατών. Γιατί αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Πρώτα-πρώτα από τις αναπτυσσόμενες χώρες, δανεισμένες σε δολάριο. Πολλές από αυτές ήταν και χώρες που ζούσαν από εξαγωγές πρώτων υλών ή από πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή έχει παγώσει. Το χρέος δεν έχει παγώσει όμως. Πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν. Δηλαδή η πιθανότητα χρεοκοπίας εκεί πέρα είναι πολύ υψηλή. Πολύ υψηλή είναι η πιθανότητα χρεοκοπίας γενικώς. Και η Ευρώπη. Να έρθω σε αυτό και να τελειώσω, γιατί είμαι γρήγορο. Όχι, μια χαρά το λέτε. Η Ευρώπη. Μαθαίνουν εδώ πέρα οι θεατές, μας ακούνε πολύ ωραία πράγματα. Ωραία, πολύ ωραία, χαίρομαι. Θέλω να είμαι όσο γίνεται σαφέστερος, να μην αφήνω λοιπόν περιθώρια. Αν λοιπόν πάμε μετά από 6 μήνες, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι θα αναγκαστεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη καλύτερα, στο πω έτσι, θα κάνει πολλές στάσεις. Γιατί αν αυτό ισχύει για την Ελλάδα, θα ισχύει και για αυτούς. Αλλά αυτή τη στιγμή παίζουμε λίγο με τη φωτιά στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, οι ηγεσίες της, παίζουν με τη φωτιά. Διότι, κοιτάξτε να δείτε. Μία ένωση ισχυροποιείται στις δυσκολίες ή διαλύεται στις δυσκολίες. Ένα από τα δύο. Ή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ισχυροποιηθεί μέσα από αυτό το καμίνι, μέσα από αυτόν τον τρομοκράτη ιό, γιατί τρομοκρατεί αυτός ο ιός, έτσι είναι, τρομοκράτης ιός, μας κρατάει όλους σπίτι μας και όλοι φοβόμαστε, όπως είμαστε το επόμενο θύμα, έτσι δεν είναι? Αυτό κάνει τρομοκρατία. Τρομοκρατία κάνει τον καθένα από εμάς να φοβάται πως είναι το επόμενο θύμα, δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτό είναι ο τρόμος, ο φόβος. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο τρομοκράτης ιός ή θα μας δώσει δυνατότητα να υπάρξει ένα αίσθημα ότι πάμε μαζί σε αυτή την υπόθεση, ή θα δημιουργηθούν θέματα σοβαρά για την Ένωση, διότι ήδη σήμερα και στην Ιταλία, το ξέρετε πολύ καλά, το γράφουν οι πάντες, αυτό το λένε, και στην Ισπανία νιώθουν ότι έχουν καταληφθεί από την Ευρωζώνη. Και αν δεν είσαι στις δυσκολίες μαζί, πού θα είσαι μαζί? Yeah. Γιατί κοιτάξτε τώρα. Και πρέπει να τελειώσει, γιατί διάβασα και μία συνέντευξη. Να το πω και αυτό, αν δεν το πάρει το ποτάμι. Διάβασα μία συνέντευξη προάλλες από την αξιότιμη κυρία πρέσβυρα της Ολλανδίας. Έδωσε μία ελληνική εφημερίδα. Και πρέπει να σου πω ότι αισθάνθηκα μεγάλη απογοήτευση διαβάζοντας αυτή τη συνέντευξη. Να το πω απογοήτευση, δεν μου πω τίποτε άλλο. Υπάρχει ένα στερεότυπο το οποίο λέει ότι είναι ο Τζίτζικας στον. Συγγνώμη, είναι ο Μέρμιγκας στον βορρά και ο Τζίτζικας στον νότο.
Δηλαδή, και μάλιστα τις προάλλες ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας είπε ότι εμείς φροντίσαμε τις καλές ημέρες να μαζέψουμε χρήματα και να έχουμε ένα πουγγί. Λοιπόν, όντως ότι εμείς δεν μαζέψαμε χρήματα και δεν έχουμε το πουγγί και χρειαζόμαστε τώρα αυτούς να μας βοηθήσουν. Το ίδιο πράγμα είπε και περίπου και η Ολλανδή πρέσβυρα. Είπε ότι εμείς να κάνουμε ένα ταμείο όπου ο καθένας να δίνει ό,τι δύναται, ό,τι προαιρείται. Έτσι είπε. Είπε με σαφήνεια. Αλλά είμαστε εναντίον αμοιβαιοποίηση χρέους. Προσέξτε, όχι αμοιβαιοποίηση υπάρχοντος χρέους, είναι εναντίον της αμοιβαιοποίησης του χρέους που πρόκειται να δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Μίας. Έχει σημασία αυτό. Σωστά. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί για το προηγούμενο χρέος, ας πούμε, έχουν ευθύνη οι κρατικές διαχειρίσεις. Ασφαλώς. Είναι ένα επιχείρημα εκεί. Δεν τα λέγα αυτά τα πράγματα όταν είχαμε τη δική μας κρίση, γιατί η δική μας κρίση προέκυψε από το ξερόμαστο κεφάλι. Έτσι. Από το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν δική μας η ευθύνη. Εγώ μιλάω με μεγάλη σαφήνεια σε αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως δεν είναι το ίδιο. Τώρα έχουμε να κάνουμε μια συμμετρική κρίση. Έχανε ένα τεράστιο εξωτερικό σοκ, το οποίο έχει επιπέσει επί πάντων. Και δεν έχει νόημα τώρα να συζητάμε και να λέμε ότι ξέρεις κάτι, εσύ δεν είσαι καλό παιδί και εγώ είμαι καλό παιδί. Και κάτι άλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη δεν θα σωθεί από λογικές φιλανθρωπίας. Γιατί αυτό είπε η κυρία Πρέσβη, μόνο το σεβασμό απέναντί της είπε να φτιάξουμε ένα ταμείο που καθένας ό,τι προωρείται. Εμείς λέει μάλιστα θα βάλουμε και ένα δις ευρώ. Θα έλεγα τώρα τη γνωστή ρίση στην Ελλάδα που έχουμε για τη Φοράδα και το Αλόνι. Αλλά δεν θέλω να το κάνω αυτό στην εκπομπή σας. Αλλά αυτό που δημιουργήθηκε όταν το άκουσα αυτό το πράγμα. Διαβάζουμε βέβαια πως στην Ολλανδία η αντιπολίτευση, μάλλον τα δύο κόμματα του συνασπισμού διαμαρτύρονται και ζητάνε ευτυχώς, ασκούν μια πίεση. Αυτό πράγματι υπάρχει αντίδραση ακόμη και στην Ολλανδία για τις δηλώσεις. Και στη Γερμανία αρχίζει και υπάρχει αντίδραση για τη στάση της Γερμανίας, ιδιαίτερα απέναντι στην Ιταλία, η οποία αφέθηκε πραγματικά μόνη της. Και αυτό δεν το παίζουμε με τη φωτιά αυτή τη στιγμή. Διότι η κρίση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί, επειδή είναι ακριβώς ενιαία κρίση για όλους, πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν ενιαίο τρόπο. Δηλαδή, να σου πω διαφορετικά. Όταν ένα από τα κρατήδια της Γερμανίας έχει πρόβλημα, τότε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αρνείται να το βοηθήσει επειδή δεν έλαβε εξέταση. Έχουν κυβέρνηση, κανονική. Ναι, σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Επομένως, συνέβη κάτι. Έπεσε μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Όπως έγινε στη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι πρέπει να πει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ξέρεις κάτι, ας μαζεύατε λεφτά πριν για να μπορείτε να ξεπληρώσετε τώρα και να αντιμετωπίσετε την κρίση. Δεν θα το κάνουν φυσικά αυτό. Γιατί όμως δεν το κάνουν αυτό? Διότι όσο αφορά τα κρατήδια, έχω την εντύπωση, κύριε Πιτροπάκη, επικρατεί η λογική του έθνους, του κράτους. Είμαστε κράτος και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Με την Ευρωπαϊκή όμως, με την Ευρωζώνη, πολύ φοβάμαι ότι επικρατεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις η λογική του πορτοφολιού. Αλλά με τη λογική του πορτοφολιού, όπως θα λέγει και ο Ντελόρ, που ο ιδρυτής από τους πρωτεργάτες της υπόθεσης, δεν μπορεί να γίνουν ενώσεις. Δεν μπορεί να γίνουν να αποκτηθεί μια έννοια αλληλεγγύης, ενότητας και συνοχής. Επιταχύνονται διασπαστικές λύσεις. Και ένα τελευταίο. Φυγόκεντρες, ναι. Και ένα τελευταίο. Επειδή πήγαμε θέμα της Ευρώπης που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένας από τους λόγους που επιμένουμε και επιμένουμε μαζί με τον Δημήτρη, αλλά προσέξτε, δεν είμαστε μόνοι μας. Πάρα πολλοί οικονομολόγοι στην Ευρώπη μιλάνε για το helicopter money, όπως έλεγα προηγουμένως. Ακόμη σήμερα και η Financial Times στο editorial, μου έκανε με μεγάλη ικανοποίηση ότι αυτό, είπαν, που ξέρετε, η Financial Times. Τελευταία που θα περίμενε κανένας να το πει αυτό, είπαν ότι δεν πρέπει να αποκλείεται αυτή η πολιτική ως μία λύση που πρέπει να ακολουθηθεί. Πριν μας το πείτε αυτό, θέλω να διαφωνήσουμε το εξής. Εσείς εισηγήσετε την πολιτική του helicopter money σε αντίστοιξη με το βρωμόλογο ως δεύτερη λύση και την λύση του ESM που μάλλον φαίνεται να προκρίνεται στην Ευρώπη. Είναι μια τρίτη λύση δηλαδή. Θα σας πω, νομίζω ότι το helicopter money είναι καλύτερη λύση και από το. Η διαβάθμιση είναι η εξής. Το ευρωομόλογο είναι καλύτερο από τον ESM και το βήμα είναι καλύτερο από όλα τα άλλα. Αυτή είναι η διαβάθμιση. Γιατί δεν αυξάνει το χρέος, έτσι. Ακριβώς, γιατί δεν μεγαλώνει το χρέος. Ακριβώς. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Με τον ESM, με τον μηχανισμό σταθερότητας που έχουμε. Εντάξει, υπήρχε ένα ζήτημα τώρα εκεί πέρα αν θα δοθούν ψηλιπτικές γραμμές χρήμα δηλαδή με αιρεσιμότητες ή όχι, δηλαδή αν θα υπάρχουν μνημόνια. Νομίζω αυτό θα. Κανονικά έτσι πρέπει να γίνει. Ναι. Αλλά σας είπα, θα γίνουν πολλά αντισυμβατικά πράγματα. Θα το καταπιούν αυτό, θα πούνε εντάξει.
Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα του χρέους των χωρών. Δηλαδή, οι χώρες που πάνε στην προσωπική γραμμή αυξάνουν το χρέος τους. Όπως και αυτό που λέει η κυρία Λαγκάρτ σήμερα, θα αγοράσει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Αυτά με το ελληνικό δημόσιο πρέπει να τα ξεπληρώσει. Και δεν ξέρουμε τα επιτόκια που θα είναι μετά την κρίση. Επίσης, δεν ξέρω, αυτά τα ομόλογα θα είναι δεκαετή. Τι. Δεν μας είπε ο κύριος. Γιατί αν γίνει ένας διακανονισμός που λέει ότι αυτά δανειστείτε και θα τα πληρώσετε σε 20 χρόνια. Ναι. Okay, η διάρθρωση του χρέους αποκτάει μια καλή εικόνα και δεν είναι για τις αγορές, ας πούμε, okay, τόσο κακή. Αλλά δεν ξέρουμε ούτε αυτό ακόμα, έτσι. Δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο. Επομένως, από την άλλη μεριά, το ευρωομόλογο δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν το θελήσει η Γερμανία και η Ολλανδία, για τον απλό στο λόγο, ιδιαίτερα η Γερμανία. Διότι όταν εκδίδεις ένα χαρτί και λες τον άλλο, αγόρασέ το, γιατί εγώ θα σε πληρώσω στην ημερομηνία λήξης, πρέπει αυτός που το υπογράφει να είναι φερέγγυος. Και χωρίς την υπογραφή της Γερμανίας, που είναι η ισχυρότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη, αυτό το χαρτί που θα εκδιδόταν θα είχε πολύ ψηλό επιτόκιο. Θα χρειαζόμαστε να πληρώσουμε δηλαδή μετά και την αποπληρωμή του πολύ ψηλό τόκο για να το. Θα είχε ψηλό επιτόκιο και μεγάλο τόκο να πληρώσουμε για να το ξεπληρώσουμε. Άρα, γιατί εγώ το σκέφτηκα αυτό μια στιγμή, το άκουσα να το λέει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι νομίζω ο κύριος Τσίπρας, δεν είμαι και σίγουρος, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Το ευρωομόλογο του νέου του λέτε. Θα κάνουμε το ευρωομόλογο, να το κάνουμε 9 μεταξύ μας. Ναι, 9 μεταξύ μας, το ξανασκέφτηκα. 9 μεταξύ μας ποιοι? Η Ισπανία, η Ιταλία που είναι στα πρώτα της οικοπαίδας, το αγοράσει ποιος αυτό το ομόλογο και θα χρειαστεί να πληρώσουμε για να το αγοράσει κάποιος αυτό το ομόλογο. Τι δηλαδή τόκο θα χρειαστεί, απόδοση δηλαδή θα πρέπει να έχει το ομόλογο αυτό για να αγοράσει από κάποιον. Το ευρωομόλογο, αν έχει ένα νόημα να βγαίνει, γιατί θα χρεώσει κατά κάποιο τρόπο ή θα επιβαρύνει τις χώρες της Ευρωζώνης λιγότερο από ό,τι θα επιβαρύνει ο ESM. Γι' αυτό παραβγεί το ευρωομόλογο. Αλλά σας είπα, αυτές είναι πολιτικές συμβατικές, που οι οποίες δεν νομίζω να έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο περνάμε. Είναι η λύση του Helicopter Money, νομίζω θα μπει στο προσκήνιο πολύ, πολύ σύντομα. Αλλά επομένως, εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει η Γερμανία να κατανοήσει και να το πούμε καθαρά. Και αυτό να κάνουν, νομίζω, και οι δικοί μας και οι Ιταλοί και όλοι το εξής. Εάν χρεοκοπήσει ο Νότος, κύριε Πιτροπάκη, τότε ουσιαστικά η Γερμανία θα πάθει πάρα πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και αυτό ουσιαστικά ουδείς θέλει να υπάρξει χρεοκοπία και ουδείς θέλει να διαλυθεί η Ευρωζώνη. Αυτό είναι το καλό πράγμα. Το καλό πράγμα είναι ότι ουδείς θέλει, γιατί έχουν συμφέρον να μην διαλυθεί η Ευρωζώνη. Και η Γερμανία, η οποία έχει δανείσει και την Ιταλία και την Ισπανία και εμάς. Από τα δάνειά της θα πάνε, όπως καταλαβαίνετε, σε μια περίπτωση χρεοκοπίας εξαφανιστούν. Έτσι. Αλλά και θα χάσει και τις αγορές της. Γιατί οι πιο προνομιακές αγορές για γερμανικά προϊόντα είναι οι αγορές του Νότου. Έτσι. Άρα ούτε αυτή τη συμφέρει. Κοιτάξτε, η Ευρωζώνη θα προσπαθήσει να βρει μια συμβιβαστική λύση. Θα βρεθούν αύριο ή μάλλον σήμερα το βράδυ. Βρίσκονται στο Γιώργο. Εκεί μετά οι πρωθυπουργοί, τέλος της εβδομάδας. Θα βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Αλλά νομίζω ότι. Ποιο είναι το θέμα? Η Ευρώπη πάντα προχωράει με αργά βήματα. Δεν διαλύεται η Ευρωζώνη, προχωράει όμως με αργά βήματα. Τι είναι το θέμα όμως τώρα εδώ, κύριε Πιτροπάκη? Ότι εμείς πρέπει, ότι η Ευρώπη πρέπει να βιαστεί. Γιατί δεν είναι πια αυτό κάτι που να πούμε, εντάξει, θα το αποφασίσουμε σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες. Μπορεί να ψάχνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα σε τρεις-τέσσερις μήνες. Καταλάβατε αυτό το θέμα. Και αυτή η διαδικασία που ακολουθούν, που λένε εντάξει, ας πάμε λίγο να κάνουμε τον ESM τώρα, αλλά να μην έχουμε την αιρεσιμότητα, να μην έχουμε κανόνες οι οποίοι είναι αυστηροί, μνημόνια δηλαδή για τις χώρες. Ας κάνουμε και αυτό, να βάλουμε και το QE, να το ανοίξουμε, να πάρουμε και άλλα ομόλογα όπως τα ελληνικά. Ας κάνουμε και άλλες προσπάθειες όπως να χρηματοδότησεις. Όλα αυτά είναι μια χαρά, μόνο που είναι λιανοντούφεκα. Και όσο αργούν να πάρουν πιο ριζοσπαστικά μέτρα, τόσο το χειρότερο. Είναι ακριβώς η οικονομική αντιμετώπιση της πανδημίας έχει πολύ συναφή χαρακτηριστικά με την υγειονομική αντιμετώπιση της πανδημίας. Όποιος άργησε. Πολύ ωραία παρατήρηση. Νομίζω ότι είναι ανάλογο. Ναι. Θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Που αφορά λίγο την ελληνική οικονομία. Και η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει ένα debate μεταξύ των κομμάτων των ελληνικών, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Μίζωνο σκηνή. Που λέει ότι η σημασία έχει ο χρόνος πάνω στον οποίο θα ρίξεις τα πρώτα χρήματα. Το πώς θα μοιράσεις, ας πούμε, αυτό το απόθεμα που έχεις. Αν θα το πρέπει να τα ρίξεις τώρα, στο πρώτο τρίμηνο τα πρώτα, για να έχεις λιγότερη ύφεση μετά. Και η άποψη της κυβέρνησης που λέει δεν μπορώ να τα ρίξω όλα τώρα, γιατί αν η κρίση κρατήσει, θα πρέπει να έχω απόθεμα για να δίνω κάθε φορά. Όντως θα έχουν επιπτώσεις. Εγώ καταλαβαίνω πως είναι ένα πρόβλημα διαχείρισης
και πρόνοιας για το πόσο θα κρατήσει η κρίση μεν, αλλά από και την άλλη όντως θα έχει μια επίπτωση το αν τώρα φαινούμε δειλή στα πρώτα, στους πρώτους μήνες. Ναι. Και τρίτον, είναι καλό το πακέτο, είναι επαρκές, το θεωρείτε που, δίνει, που έχει ανακοινώσει για το πρώτο δίμηνο ας πούμε, η κυβέρνηση. Είναι σωστή η μεθοδολογία της. Σε γενικές γραμμές είναι σωστή η μεθοδολογία της. Εάν θεωρήσουμε, να ξεκινήσω από το τελευταίο σας ερώτημα, εάν θεωρήσουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση πολέμου όπως εγώ θεωρώ ότι είμαστε, τότε η προτεραιότητα είναι πάρα, πάρα πολύ σαφής. Θα πρέπει οι κλάδοι της οικονομίας, οι οποίοι είναι. Πρώτα ο χώρος της υγείας. Πρέπει να στηριχθεί ο χώρος υγείας. Προφανώς, νοσοκομεία κτλ. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό. Το δεύτερο είναι να πρέπει οι γραμμές παραγωγής που και επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν αγαθά τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας, όπως είναι ξέρω, τα αγροτικά αγαθά ή τα θέματα της ασφάλειας, που γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό, δεν είναι προϊόν, αλλά είναι σημαντικό πράγμα για ασφάλεια για μια χώρα. Θα πρέπει να υποστηριχτούν αυτοί οι τομείς, δηλαδή η παραγωγή πρωτογενών προϊόντων για την επιβίωσή μας, η ασφάλεια, οι τηλεπικοινωνίες που πρέπει αυτά να στηριχθούν και βέβαια το ΕΣΥ πάνω απ' όλα και ευτυχώς που υπάρχει το ΕΣΥ. Βέβαια, να κάνω βέβαια. Backdoor, να θυμηθώ τι συζητήσεις γινόντουσαν κάποια χρόνια, πολλές δεκαετίες πριν, ήμουν πολύ νέος τότε και θυμάμαι, δεν ήταν όλοι υπέρ του ΕΣΥ, ξέρετε, τότε. Το ξέρω, διάβαζα το απόσπασμα του βιβλίου του κυρίου Αυγερινού. Που διηγείται όλο τον πόλεμο που δεχόταν και μέσα από το ίδιο το Πασόκ, ας πούμε, για τη δημιουργία του ΕΣΥ. Ναι, όμως το Πασόκ το έκανε το ΕΣΥ. Το έκανε το ΕΣΥ επειδή ο Παπαδρέου τότε επέμενε πάρα πολύ. Ο Παπαδρέου επέμενε για δύο πράγματα πάρα πολύ. Για το ΕΣΥ και το ΑΣΕΠ. Που είναι και δύο μεγάλες τομές. Ναι. Ήταν δική του επιμονή που το έκανε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, φανταστείτε λοιπόν τώρα τη χώρα χωρίς ΕΣΥ πού θα ήμασταν. Αλλά προσπαθώ αυτό το flashback. Να πω λοιπόν επομένως. Εγώ προσθέτω και τον Φράχτη στον Εύρο που είναι επίσης όργανο του Πασόκ και το οποίο κράτησε μια φορά. Τότε λέγανε ότι θυμάστε τι λάσπη είχε ρηχθεί τότε σε αυτούς που ήταν τότε. Το Πασόκ δηλαδή που ήταν τότε. Νομίζω ήταν υπουργός του Παπουτζής, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι. Αλλά νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι. Τι έχουμε περάσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, είναι λοιπόν οι εργαζόμενοι που πρέπει να στηθούν, οι πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν πέρα από αυτό. Και τρίτο, το κομμάτι είναι επιχειρήσεις και τράπεζες. Πρώτα, τα μέτρα γενικώς είναι OK. Μπορεί να πει κανένας επιμέρους τώρα λεπτομέρειες, δηλαδή χρειάζεται. Okay. Η κατεύθυνση είναι καλή, είναι σωστή. Και το πώς το χειρίζεται η κυβέρνηση μέχρι στιγμής με το μένουμε σπίτι κτλ. Πολύ καλά το χειρίζεται. Και νομίζω, ξέρετε κάτι, ότι τα κόμματα και αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας προάλλες δεν λένε πολύ διαφορετικά πράγματα σε αυτό. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, απλώς να μην αφήσουμε τους μπαταξίδες να την κλειτώσουν μαζί με τα χρόνια μικρών και τα ξέρα, αν γίνεται αυτό. Σωστό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, π.χ. ας πούμε, για την πρώτη κατοικία, εντάξει, εκείνοι που πραγματικά ήταν ή για τις επιχειρήσεις, εκείνοι που πραγματικά εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους και ήταν OK, αυτοί πρέπει να είναι πρώτοι μας μέρημνα. Εκείνοι που ήταν μπαταξίδες από το 2010 και δεν πληρώνουν τα χρέη τους, αυτούς γιατί να τους στηρίξουμε δηλαδή τώρα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να πλώσω εγώ τον μπαταξί. Αυτά είναι θέματα τώρα που είναι σοβαρά, γιατί δημιουργούν και ένα ήθος στην κοινωνία, ένα ήθος που είναι σημαντικό να δημιουργηθεί, αλλά τα αφήνω στην άκρη. Πρώτον αυτό. Τώρα μετά η χρονολόγηση των μέτρων. Τα κάνουμε τώρα, τα κάνουμε αργά. Αν ξέραμε ότι η πανδημία θα είναι υπόθεση 4-5 μηνών, 3 μηνών, φυσικά πρέπει να είναι προς το βαρύ όλα τα μέτρα. Σωστό. Αλλά όταν δεν το ξέρεις αυτό, πρέπει να κρατάς την πατινή σου που λένε. Διότι σας είπα, μπορεί να πάρει το εμβόλιο, σίγουρα θα πάρει 12 με 18 μήνες, άρα πρέπει στο μυαλό μας να έχουμε το χειρότερο σενάριο. Δεν βλέπω κανένα λόγο ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή να ρίξουμε όλα μας τα πυρομαχικά που έχουμε στις αρχές του πολέμου, πρέπει να κρατήσουμε και μερικά πυρομαχικά για το τέλος. Αλλά θα ξέρουμε ένα πράγμα όμως, κύριε Μητροπάκη. Το οποίο δεν το λένε όμως. Και πρέπει να το πούν. Όλοι τους. Ότι τα πυρομαχικά θα λείψουν στην επόμενη διάστημα. Αν δεν υπάρχει νομισματική χρηματοδότηση, τα πυρομαχικά θα λείψουν και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στην Ισπανία και τελικά θα λείψουν και στην Ιταλία και στη Γερμανία. Επομένως, ας μην το. Πώς το πει κανένας, το λιδωρούν. Ας μην λιδωρούν την άποψη του helicopter money, γιατί βγαίνουν μερικοί εξυπνάκητες τώρα και λένε, ξέρετε, τα χρήματα δεν βγαίνουν από δέντρα. Αυτό που τους λέγαμε δηλαδή πριν κάποια χρόνια, για την περίπτωση της χώρας, που ζητάγανε γενικώς χρήμα να πέσει χρήμα στην αγορά, και φυσικά δεν μπορούσε να πέσει χρήμα στην αγορά γιατί η χώρα ήταν χρεοκοπημένη. Τώρα είναι διαφορετική υπόθεση. Ναι. Τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το έχει να κάνουμε. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά το απέρριπτε το helicopter money σε περιπτώσεις που άλλοι το ζητούσαν διακαώς και ως λύση και πανάκια για τα πάντα. Ακριβώς. Συμφωνούμε. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας καληνυχτήσω. Να σας ευχαριστήσω πρώτα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συζήτηση γιατί ο κόσμος κατάλαβε πολύ αναλυτικά το τι συμβαίνει
με την παγκόσμια οικονομία, με τα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε εργαλείου. Και βέβαια το πώς θα πρέπει να γίνει ο χειρισμός στο εσωτερικό πεδίο. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να κάναμε, γιατί θα μπορούσαμε να ρωτήσω πολλά άλλα πράγματα. Αλλά δεν θέλω, θέλω δυστυχώς να στήσω τον επόμενο καλεσμένο μου, τον γιατρό. Αλλά η ιδέα είναι η εξής. Είπαμε ρευστότητα χωρίς να δημιουργεί νέο χρέος. Αυτή είναι η γραμμή. Αυτή είναι η εθνική μας γραμμή. Ή τέλος πάντων, όπως είπατε, να βρεθεί ένα εργαλείο, μια λύση που να μην αυξάνει τα χρέη. Ναι, αυτό. Τώρα το πώς θα το πούνε και τα λοιπά, αλλά όντως δεν μπορεί να αυξηθούν τα χρέη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Ούτε τον επιχειρήν, ούτε τον κρατό. Και συμφωνώ μαζί σας αυτό. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλώς βράδυ. Θα προχωρήσουμε να εκπομπήσω τώρα από άλλο, με άλλο τρόπο. Ναι. Ωραία. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε. Ήταν πολύ διαφορετική όντως η συζήτηση. Μου έλυσε και εμένα μερικές απορίες. Και ακούσαμε και για πρώτη φορά το πραγματικό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με τις συμβατικές λύσεις που αυτή τη στιγμή συζητούνται στα ευρωπαϊκά όργανα. Ναι, μπορούμε να μην. Δεν θα είναι βρωμόλογο, λένε, θα είναι κάτι από τον ESM. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι κάτι ενδιάμεσο, αλλά αυξάνει τα χρέη. Αυτό είναι θέμα για χώρες που είναι υποχρεωμένες ήδη, υπερχρεωμένες. Ας πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας. Μια μεγάλη προσωπικότητα. Ένας νεαρός εξέχων επιστήμονας, ο κύριος Μανώλης Δερμιτζάκης, τον καλό τώρα. Καλησπέρα κύριε Δερμιτζάκη. Καλησπέρα σας. Καλά είσαστε? Μια χαρά εσείς. Πολύ καλά. Ο κύριος Δερμιτζάκης θα τον έχετε δει αυτές τις μέρες έτσι κι αλλιώς σε πολλές συνεντεύξεις του στα mainstream media. Είναι καθηγητής γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενέβης. Τώρα είστε στη Γενέβη αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Αυτή τη στιγμή είναι στη Γενέβη. Και είναι και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, για το οποίο επίσης θα μιλήσουμε στο τέλος της εκπομπής, θα μας περισσέψει λίγος χρόνος, γιατί είναι ένας θεσμός που έχει γίνει πρόσφατα και ο οποίος εισηγείται στην κυβέρνηση πώς μέσα και εργαλεία για τα οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και της δημόσιας δραστηριότητας η καινοτομία και πώς θα αναπτυχθεί η έρευνα. Θα το πούμε στο τέλος. Θα ξεκινήσουμε λίγο με την ιατρική κρίση. Καταρχάς, λίγο να μας πείτε ποια είναι η σημερινή εικόνα στην Ελλάδα. Με βάση τα κρούσματα, είδαμε σήμερα, εντάξει, 2 θάνατοι. Βλέπω τους αριθμούς που είναι στην ΜΕΘ, είναι περίπου σταθερή εκεί στους 90 τις τελευταίες ημέρες. Έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση για τη σταδιακή άρση των μέτρων, μάλλον μια στρατηγική εξόδου. Νωρίς είναι ακόμη, πολύ νωρίς, όπως λένε όλοι, και κακώς ίσως την ανοίγουμε και μας ανοίγει όρεξη από τώρα. Γιατί έχουμε δρόμο, έτσι δεν είναι? Για επιτυχία, λοιπόν. Ναι, η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Πάει ιδιαίτερα καλά, θα έλεγα. Είναι έκπληξη το πόσο καλά πάει, με την έννοια ότι τα μέτρα αυτά που έχουν πάρθει σε πολλές χώρες, απλώς η Ελλάδα τα πήρε πολύ νωρίς. Υπήρχε το θάρρος της κυβέρνησης εκείνη τη στιγμή να πάρει μέτρα όταν οι άλλες χώρες δίστασαν. Mm-hmm. Και το ξέρω αυτό σχετικά με την Ελβετία, που η Ελλάδα με την Ελβετία περίπου είχαν την ίδια μέρα το πρώτο κρούσμα. Η Ελβετία καθυστέρησε μια εβδομάδα να κλείσει τα σχολεία σε σχέση με την Ελλάδα και να πάρει αντίστοιχα μέτρα. Και αυτή η εβδομάδα έκανε διαφορά επί 10 όσον αφορά τους θανάτους και τα κρούσματα. Και αυτή τη στιγμή, αν στην Ελλάδα δεν συζητάνε ακόμα για τα μέτρα εξόδου, στην Ελβετία είναι ακόμα πιο πίσω, με την έννοια ότι είμαστε ακόμα στο. Δεν έχει. Ισοπεδωθεί η καμπύλη. Η Ελβετία είναι μια πολύ πλούσια χώρα και 1200 μέθη διάθετε, θυμάμαι, όταν διάβαζα τότε τα στοιχεία. Ναι. Εμένα μου φάνηκαν και λίγα εκείνα τότε αυτό το νούμερο για την Ελβετία. Αν και νομίζω για την πληθυσμότητα είναι οκ. Έτσι είναι. Είναι πολύ περισσότερα από τη Ελλάδα. Η Ελλάδα πριν από την κρίση είχε περίπου 500 που ήταν στα δημόσια νοσοκομεία. Ναι, αλλά η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Η Ελβετία είναι Ελβετία, σαν οικονομία. Και γι' αυτό δεν μου έκανε εντύπωση, ως αρχάριος, με την πρώτη ματιά. Ναι, κοιτάξτε, πάντα όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη ζήτηση που υπάρχει. Η Ελβετία γενικά έχει ένα υγιή πληθυσμό. Έχει καλή γενικά υποστήριξη της υγείας σε πολλά επίπεδα. Φυσικά, περιέργως, διότι το σύστημα υγείας είναι λίγο. Δεν είναι φτιαγμένο για πρόληψη. Δηλαδή, εξετάσεις που έχουν σχέση με πρόληψη, φάρμακα που έχουν σχέση με πρόληψη, τυπικά δεν καλύπτονται από το σύστημα υγείας.
αλλά ουσιαστικά όλα έχουν μετατραπεί σε ασθένειες. Δηλαδή, η χοληστερίνη είναι ασθένεια για να μπορέσει να την καλύψει φαρμακευτικά κάποιος. Αλλά η Ελβετία δεν ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. Νομίζω ότι στηρίχθηκε στις αρχικές εντυπώσεις ότι είναι ένας ιός ο οποίος επηρεάζει κυρίως τους μεγάλους. Αν προστατευτούν οι ηλικιωμένοι θα μπορέσει να τα ελέγξει. Ότι γενικά οι νέοι δεν θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό οδήγησε στο να μην σκεφτεί ούτε τα σχολεία πόσο επίπτωση θα έχουν στη μετάδοση. Υπήρχαν και κάποιες επιπολαιότητες και από τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Δηλαδή και οι άνθρωποι πολίτες δεν το πήραν σοβαρά. Αν μιλάμε για τους Έλληνες που προσπαθούν να κοροϊδέψουν το σύστημα και να πούν ότι πάνε για τα υδραυλικά, ας πούμε, του εξοχικού τους. Εδώ πέρα που δεν υπήρχε τέτοιος περιορισμός, πήγαινε ο κόσμος στο πάρκο, έκανε πικνίκ με άλλες οικογένειες, συναντιόντουσαν όλοι μαζί. Υπήρχε γενικά μια ελαφρότητα. Και αυτό οδήγησε φυσικά στο να ξεφύγει η κατάσταση και να είναι ίσως νομίζω μεγαλύτερη χώρα σε κρούσματα κατά κεφαλήν, δηλαδή ανά μονάδα πληθυσμού, ας πούμε. Α, ναι. Δεν ξέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τόσο δηλαδή δραματική. Μάλιστα. Θα μπορούσε να πει κανένας ότι η Ελλάδα τελικά καινοτομεί στην αντιμετώπιση του ιού, ή ακολούθησε μια πεπατημένη απλά με πολύ σωστά αντανακλαστικά και μια ίσως, ανέλπιστη ωριμότητα του ελληνικού λαού που σχετικά γρήγορα νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία υιοθέτησε το μένουμε σπίτι. Η Ελλάδα καινοτομεί όσον αφορά την αποφασιστικότητα, θα έλεγα. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό και αυτό νομίζω ότι είναι που θα, επειδή είχατε μια ζήτηση πριν με ο καλεσμένος σας είχε σχέση με τα οικονομικά, έχω κάποιες έτσι, δεν θα το έλεγα διαφωνήσει, γιατί εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, δεν μπορώ να εκφράσω διαφωνήσει επιστημονικό θέματο που δεν ξέρω, αλλά μπορώ να προσθέσω κάποια πράγματα στη συζήτηση που είναι σχετικά. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έκτισε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εμπιστοσύνη σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, μπόρεσε και έδωσε εμπιστοσύνη στον υπόλοιπο κόσμο ότι είναι μια χώρα που έχει μια σταθερότητα, μια υπευθυνότητα και μια απόκριση σε μια κρίση η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από την κρίση που είχε η Ελλάδα ή γενικότερα η οικονομική κρίση που υπήρχε το 2008-2009. Επομένως πιστεύω ότι αυτό θα γυρίσει θετικά στην Ελλάδα με πολλαπλούς τρόπους. Είτε αυτό έχει να κάνει με πιστολητική ικανότητα, είτε έχει να κάνει με διάφορες άλλες δράσεις, είτε έχει να κάνει με χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, είτε με θέματα ιατρικής, είτε με οτιδήποτε. Πιστεύω ότι θα αλλάξει την όλη δομή. Έφτιαξε ένα brand. Έφτιαξε ένα brand η Ελλάδα με αυτό, έτσι δεν είναι? Έφτιαξε ένα brand και μάλιστα το προωθεί κιόλας. Η κυβέρνηση κάνει και πολύ σωστά βήματα στο να προωθήσει και την Ελλάδα. Όπως ας πούμε αυτό το Greece from Home, αν θυμάμαι καλά, όπου προωθεί το branding της Ελλάδας ενώ ο κόσμος είναι μέσα. Έτσι, ανυπομονεί να έρθει και ως τουρίστας. Νομίζω ότι υπάρχει μια στρατηγική συνολική που χτίστηκε σε πάρα πολύ λίγο χρόνο, που εμένα με εξέπληξε. Όσον αφορά την ετοιμότητα να ανταποκριθεί, γιατί ξέρετε, υπάρχει ετοιμότητα του έχω ένα πλάνο για κάτι και υπάρχει η ετοιμότητα του μπορώ να φτιάξω ένα πλάνο σε πολύ λίγο χρόνο γιατί έχω όλα τα κομμάτια κοντά μου. Σημαίνει έχω τα σωστά στελέχη, έχω τους σωστούς ανθρώπους, σωστές θέσεις, ξέρω ποιον θα συμβουλευτώ και μπορώ πολύ γρήγορα να βρω, για παράδειγμα, τον κύριο Τσιόδρα. Έτσι. Και να βρω και τον κύριο Πιερακάκη για να μου κάνουν την υποστήριξη στην πλατφόρμα. Γιατί είναι μια πολύ επίπεδη εκστρατεία αυτή. Επιστρατεύτηκε το ψηφιακό κράτος με τον κύριο Πιερακάκη, η πολιτική προστασία, αστυνομία. Ακριβώς. Υπήρχε όμως ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος ήδη έκανε σχέδια σε κάποιο βαθμό για να γίνει αυτό και προφανώς επιταχύνθηκαν κάποιες δράσεις. Το άλλο που θέλω να πω, το οποίο μπορεί να το συζητήσουμε και αργότερα, είναι ότι στον τομέα των οικονομικών, εγώ δεν πιστεύω ότι μιλάμε για ένα πάγωμα της κατάστασης αυτή τη στιγμή. Και μιλάω για την οικονομία. Πιστεύω ότι αφού γυρίσει, αφού βγούμε από την κρίση αυτή, βγούμε από τα μέτρα και αρχίσει να λειτουργεί η οικονομία, έστω και ίσως με κάποιες ενδιάμεσες συνθήκες που θα κρατούμε την απόσταση, θα δουλεύουμε κάποιο το σπίτι, μπορεί ηλικιωμένα να μην βγαίνουν. Αλλάζει εντελώς όλο το οικονομικό πλαίσιο και νομίζω ότι θα ξεκινήσουν δράσεις οι οποίες δεν υπήρχαν καν στο μυαλό μας πριν. Μιλάω για δράσεις που έχουν να κάνουν με ψηφιοποίηση της υγείας, με τη δόμηση του συστήματος υγείας.
Και ξέρετε, τα συστήματα υγείας είναι τεράστια οικονομικά. Δεν ξέρω ποιο είναι το κομμάτι στο ΕΠ, του ΕΠ της Ελλάδας, αλλά στην Αμερική το κομμάτι της υγείας, παρόλο που δεν υποστηρίζεται από το κράτος, είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι περίπου 20% του ΕΠ. Εμείς στην Ελλάδα είναι 11%. Απλά νομίζω είναι μαζί ιδιωτικό και δημόσιο. Τόσο, 11% του ΕΠ. Ωραία, τέλος πάντων. Νομίζω είναι παραπάνω από 11%. Πρέπει να γύρω στο 20, 18 με 20. Και 11 να είναι. Εσείς βάζετε μέσα, λέτε, και τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά, ε. Μιλάω για όλες τις δραστηριότητες. Μπορεί και εγώ να είμαι εντελώς λάθος. Μην πάρω το ρίσκο, ναι. Δεν έχει σημασία. Αυτό όμως θέλω να πω είναι ότι, και το συζητούσα σήμερα και σε σχέση και με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή συζητάνε για το πώς θα αναδιαμορφώσουν τα συστήματα υγείας για να μπορέσουν ακριβώς να ανταποκριθούν σε παρόμοιες κρίσεις, γιατί φάνηκε ότι όλα τα συστήματα υγείας ήταν λειψά. Όχι ότι αυτό θα μας συμβαίνει κάθε 10 χρόνια. Αλλά κάθε 100 χρόνια. Η ενίσχυση του συστήματος υγείας ήταν πολύ ξεκάθαρος. Μάλιστα. Επομένως, αυτό που πιστεύω είναι ότι θα αλλάξει η οικονομία. Δεν θα είναι η ίδια και απλώς πάγωσε. Αυτό είναι σαν παρένθεση, μπορεί να το συζητήσουμε αργότερα. Ναι, αυτό το λέτε και ως ένας... Δηλαδή, θα είναι και ένας καταλύτης η κρίση υγειονομική, ώστε να δούμε και άλλες διαδικασίες να γεννιούνται, όσον αφορά την αναδιάρθρωση της οικονομίας και της λειτουργίας των κρατών γενικώς, έτσι, σε διαμονομικά συστήματα. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Μακάρι, ελπίζω βέβαια να το λέμε για καλό. Αυτό είναι μια παρένθεση που είναι από έναν μη ειδικό προφανώς, οπότε πάρετε τι όπως νομίζετε. Εντάξει. Επειδή τώρα δεν έχουμε ένα γενετιστή, θα σας παρακολούσα να μην διστάσετε, γιατί μπορώ να καμαρώνω πως το κοινό της εκπομπής μας είναι αρκετά υψηλό επίπεδο. Αλλά πέραν αυτού, δεν χρειάζεται να έχει μόνο επίπεδο κάποιος. Νομίζω ο κόσμος διψάει να μάθει και από το να ακούει συνωμοσιολόγους και σελτιμπάγκους, ας ακούσει μερικά επιστημονικά πράγματα, έστω και λίγο πιο λεπτομερή από έναν άνθρωπο που είναι από τους κορυφαίους, ας πούμε, στο αντικείμενό του στον κόσμο. Θα μπορούσατε να μας δώσετε λοιπόν λίγο έτσι επί την γενετική ταυτότητα αυτού του ιού. Ποιοι είναι οι συγγενείς του, ποιοι δεν είναι οι συγγενείς του, αν έχει κάποια χαρακτηριστικά γενετικά τα οποία κάνουν αυτούς τους ιούς επικίνδυνους. Χθες μας είπε ο κύριος Παυλάκης εδώ πέρα, μας διευκρίνησε ότι αυτός ο ιός δεν είναι, ας πούμε, ρετροϊός. Και κακώς το λένε έτσι κάποιοι που το λένε. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο το προφίλ αυτού του ιού μέσα σε ένα περιβάλλον. Να μας μεταφέρετε λίγο τον δοκιμαστικό σας σωλήνα εδώ στην οθόνη μας, αν γίνεται. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ο λόγος, οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά το γονιδίωμα. Απλώς, κοιτάξτε, οι ιοί γενικά δεν είναι οργανισμοί καταρχήν. Δεν είναι ζώντες οργανισμοί. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι σαν ένα, όπως λέμε, εγωιστικό όν. Δεν είναι ζώο, δεν είναι κάτι που ζει, βέβαια. Το οποίο ο σκοπός του, ο μόνος λόγος ύπαρξης είναι η αντιγραφή και ο πολυπλασιασμός του. Επομένως. Όλο είναι φτιαγμένο σε ένα γονιδίωμα, το οποίο σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι το συμβατικό γονιδίωμα που έχουμε εμείς, για παράδειγμα, που είναι το DNA, είναι στο RNA. Το RNA είναι μια άλλη μορφή νουκλεϊκού οξέως, τέλος πάντων. Έχουμε και εμείς RNA, αλλά δεν είναι αυτό που είναι το κύριο γονιδίωμά μας. Το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, μπαίνει μέσα, έχει ένα πρωτεϊνικό κάλυμα, προσεγγίζει κάποια κύτταρα, κάποια με περισσότερη συγγένεια από κάποια άλλα, μπαίνει μέσα, χρησιμοποιεί το μηχανισμό του κυττάρου του ίδιου για να παράξει πολλά αντίγραφα του εαυτού του. Μάλιστα. Και μετά αυτό παράγει και τις πρωτεΐνες, καμιά φορά διαλύει το κύτταρο και βγαίνει έξω. Και έτσι από το ένα έχουμε, ξέρω εγώ, 1000. Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, ναι, ανά κύτταρο. Πολλαπλασιάζεται αυτό. Ναι. Το γονιδίωμα ακριβώς, πολλαπλασιάζεται. Το γονιδίωμα τώρα είναι ένα γονιδίωμα γύρω στα 30.000 μονάδες, όπως λέμε, μονομερή, που είναι ουσιαστικά η αλληλουχία, η οποία εκφράζει κάποιο αριθμό γονιδίου που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Προφανώς είναι συγγενείς με πολλούς άλλους ιούς, σε ένα μεγάλο ποσοστό, ή εξελίσσονται γενικά πολύ γρήγορα. Έχουν πολύ μεγάλο ρυθμό μεταλλαγής, άμα τους δούμε στον χρόνο, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι έχουμε πολλές αντιγραφές. Να σου το πω λίγο διαφορετικά, έτσι, πιο πρακτικά. Mm-hmm. Άμα σας δώσω εγώ ένα βιβλίο ή μια σελίδα που είναι, ξέρω εγώ, ολόκληρη, 1000 λέξεις, 500 λέξεις, και σας πω να μου κάνετε 1000 αντίγραφα με το χέρι, θα κάνετε και λάθη. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Και άμα δώσετε κάθε ένα από αυτά τα αντίγραφα σε κάποιον άλλον να αντιγράψει άλλες 1000 φορές, θα κάνει λάθη πάνω στα δικά σας λάθη. Και έτσι συσσωρεύονται λάθη. Στο μεγαλύτερο ποσοστό, τα λάθη αυτά δεν θα αλλάξουν το νόημα του κειμένου.
Όλοι θα μπορούν να το καταλάβουν. Κάποιες φορές το νόημα του κειμένου θα αλλάξει. Που σημαίνει ότι σε εκείνες τις περιπτώσεις αυτό αλλάζει τη βιολογία του ιού. Μπορεί να το κάνει, συνήθως το κάνει λιγότερο ικανό να μολύνει, δηλαδή καταστρέφεται το σύστημα δηλαδή και καταραίει. Φθήρεται. Φθήρεται, ναι, δεν δουλεύει. Δηλαδή κάτι ναι. πήγε στραβά και δεν δουλεύει. Μάλιστα. Κάποιες φορές όμως μπορεί να του δώσει συγκεκριμένες ιδιότητες. Κάποιες ιδιότητες από αυτές είναι θετικές για τον ιό για να μεταδίδεται και κάποιες είναι και επιθετικές για τον οργανισμό. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε πιο γενικά που ισχύει για όλους τους ιούς και για τα βακτήρια επίσης είναι ότι, και, αλλά περισσότερο για τους ιούς, είναι ότι επειδή ο ιός μεταφέρεται ακριβώς λόγω της μόλυνσης από τον ένα άνθρωπο στον άλλον, η ευνοεί τον ιό να είναι ήπιος, ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή μεταδοτικότητα από τον άνθρωπο που το μεταφέρει. Mm-hmm. Γι' αυτό και στο συγκεκριμένο ιό, το γεγονός ότι τα παιδιά μολύνονται και είναι ασυμπτωματικά, κάνει τον ιό να έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα να μεταφερθεί. Mm-hmm. Διότι τα παιδιά τρέχουν, δεν κρατάνε συνθήκες υγιεινής, mm-hmm. αγκαλιάζουν ανθρώπους και το κουβαλάνε σε πολύ μεγάλο αριθμό. Και είναι και συμπτωματικά. Δηλαδή είναι... Ναι, το ασυμπτωματικά έχει να κάνει όχι μόνο με το δεν βλέπουμε ότι έχουν αρρωστήσει, αλλά δεν κουράζονται, δεν είναι με πυρετό στο κρεβάτι, mm-hmm. είναι έξω και παίζουν. Σωστό. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα του ιού να κρατήσει τον ξενιστή του, όπως λέμε, εμάς δηλαδή, mm-hmm. σε καλή κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν τον σκοτώνει, είναι και η δυνατότητά του να το μεταφέρει. Mm-hmm. Η έκπληξη σε αυτό τον ιό είναι ότι έχουμε αυτή τη ας πούμε τη δυτή ιδιότητα από τη μια πλευρά να είναι ασυμπτωματικοί φορείς που δεν νιώθουν τίποτα και μεταφέρουν μεγάλο φορτίο του ιού και επομένως το μεταδίδουν και ένα ποσοστό του πληθυσμού, κυρίως ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες με νοσήματα που έχουν πολύ σοβαρά νοσήματα και μπαίνουν στο νοσοκομείο και καμιά φορά καταλήγουν. Αυτό είναι το πολύ περίεργο αυτού του συγκεκριμένου ιού, το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Συνήθως ένας ιός όπως ο έμπολα, ας πούμε, ή διαλύει το σώμα και ο SARS έκανε παρόμοια, δηλαδή είχε πολύ σοβαρά συμπτώματα, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κουνηθεί, αλλά δεν μεταδιδόταν τόσο εύκολα, ακριβώς επειδή δεν βοηθούσε αυτή η σοβαρότητα στη μετάδοση του ιού. Τώρα, λένε ότι ο ιός αυτός είναι αποτέλεσμα, όπως πολύ συχνά συμβαίνει, ανασυνδυασμού, δηλαδή όταν βρεθούν δύο τύποι ιών στο ίδιο κύτταρο, mm-hmm. μπορούν να ανασυνδυάσουν τα γονιδιώματά τους και να προκύψουν νέοι συνδυασμοί μεταλλαγών πάνω στο γονιδίο. Mm-hmm. Και όταν συμβεί αυτό μπορεί να προκύψουν τυχαία στελέχη που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία το κάνουν, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση να μεταφερθεί, να το κάνει πολύ σημαντικό και στον άνθρωπο και να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το οποίο mm-hmm. είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να αποκτήσει ένας ιός, γιατί είναι άλλο να πάει από το ζώο στον άνθρωπο και άλλο να πάει από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Είναι άλλη διαδικασία, άλλες μεταλλαγές που χρειάζονται. Άρα, δηλαδή, θεωρητικώς μπορεί να υπάρχουν πολλοί που έχουν μεταδοθεί σε έναν άνθρωπο ή σε κάποιους ανθρώπους, αλλά λίγοι που έχουν μεταφερθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, που να έχουν όμως τέτοια καταγωγή, έτσι. Ακριβώς. Γιατί αν θυμάστε, υπήρχε και η γρίπη των πτηνών. Σωστό. Η οποία είχαμε πολλές περιπτώσεις που από τα πτηνά πήγαν στους ανθρώπους, αλλά όταν πήγαινε από άνθρωπο σε άνθρωπο, ήταν πολύ δύσκολη η μετάδοση. Mm-hmm. Διότι ο ιός είχε εξελιχθεί στα πτηνά. Ναι, μπορεί να γινόταν μια τυχαία μετάδοση προς τον άνθρωπο με δεδομένο το φορτίο που είχε το πτηνό, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το υποάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να το μεταδώσει σε κάποιο άλλο άνθρωπο. Παρόλο που ο ίδιος μπορεί να νοσούσε. Να νοσούσε. Τώρα βλέπουμε, ακούμε, ας πούμε, τώρα διάβαζα για μια τίγρη που κόλλησε. Ναι. Είναι η αντίστροφη αναλογία. Ένας ιός που έχει πάρει ο άνθρωπος, έστω από εκεί προέκυψε τέλος πάντων, από τις νυχτερίδες, δεν ξέρουμε πώς είχε μεταφέρθηκε στον άνθρωπο. Θα μπορούσε ενδεχομένως να κολλήσει ένα ζώο τυχαία, από μια τυχαία μετάλλαξη, αλλά το ζώο δεν θα την μεταδώσει και αυτό στα υπόλοιπα ζώα. Αυτό ακριβώς. Είναι διαφορετικό να κολλήσει ένα ζώο και να δούμε μια άρρωστη γάτα ή μια τίγρη ή δεν ξέρω ποιο άλλο σκύλο. Mm-hmm. Και διαφορετικό να υποθέσουμε ότι επειδή το ζώο το μεταφέρει, μπορεί να μεταδώσει κάπου αλλού. Δεν είναι τόσο απλό, διότι δεν είναι απλώς ο ιός. Είναι όλος ο τρόπος που εποάζεται ο ιός μέσα στα κύτταρα του ξενιστή. Η δυνατότητά του και η δυνατότητά του με τους μηχανισμούς που έχει. Να κάνω μια ερώτηση.
Την μεταδοτικότητα του ιού την βλέπουμε εκ των υστέρων ή από τον ίδιο τον κώδικα μπορούμε να την υποθέσουμε ή να την υπολογίσουμε και από το ίδιο τον κώδικα. Ή μόνο πρέπει να τη δούμε στην πράξη το πόσο γρήγορα μεταδίδεται. Δυστυχώς, ναι. Και το λέω αυτός γενετιστής, γι' αυτό λέω δυστυχώς, οι ικανότητές μας να κρίνουμε, να αξιολογήσουμε την επίδραση κάποιων μεταλλαγών σε γονιδιώματα, ακόμα και ενός ιού, είναι δύσκολη. Διότι ναι, μεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το γονίδιο κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά όταν μια μεταλλαγή συμβεί, μπορεί να μην ξέρουμε τι ακριβώς αλλάζει. Και μπορεί να αλλάξει κάτι σε κάτι που μπορούμε να κάνουμε ένα πείραμα στο εργαστήριο, αλλά μπορεί να μην είναι το ίδιο με το τι γίνεται στη φύση. Γιατί υπάρχουν ένα σωρό άλλοι παράγοντες. Επομένως, είναι δύσκολο να. Υπάρχουν πολύ λίγες μεταλλάξεις οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε τι θα κάνουν πριν τις τεστάρουμε. Από τις 100 παραλλαγές, ας πούμε, μία-δύο μπορούμε να υπολογίσουμε ή να τις αναλύσουμε. Λέω τώρα εγώ ένα ποσοστό, μπορεί να είναι πολύ λιγότερο. Ξέρω. Ναι, λέω αυθαίρετα. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς είναι και ένας λόγος που όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας περί δημιουργίας αυτού του ιού στο εργαστήριο δεν έχουν βάση. Διότι σε αυτή τη φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε εμείς στο εργαστήριο να πούμε ότι αυτός ο συνδυασμός θα δημιουργήσει ένα στέλεχος που θα έχει αυτή τη μεταδοτικότητα. Ο κύριος Βατόπουλος... Είναι δύσκολο να γίνει και άρα θεωρώ ότι από αυτό και μόνο, αν αφήσω όλα τα υπόλοιπα στην άκρη, οι θεωρίες συνωμοσίας ότι το κάνουμε στο εργαστήριο δεν έχουν καμία βάση. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος, όχι συνάδελφός, είμαι καθηγητής μικροβιολογίας, ο κύριος Βατόπουλος, μέσα είχε πει πως ούτως ή άλλως δεν μπορεί να κατασκευάσει άνθρωπος ιό. Ναι, καλά, με την έννοια αυτή ότι να κατασκευάσει τον ιό de novo, όχι. Mm-hmm. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να πάρει ιούς που ήδη υπάρχουν και με αυτό που λέμε γενετική μηχανική να τους ανασυνδυάσει και να δημιουργήσει νέα στελέχη. Mm-hmm. Αυτά γίνονται. Και μάλιστα, αν θυμάστε, αν έχετε διαβάσει, υπάρχει μια δημοσίευση που βγήκε το 2015. Άρα εκ του μηδενός δεν μπορεί να κατασκευάσει κάτι. Να παίζει εισαγωγικά ή να πειράζει υπάρχοντες ιούς, μπορεί. Αυτό έχει κινδυνούς. Κοιτάξτε, είναι λίγο, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία αν μιλάμε εκ του μηδενός ή όχι. Γιατί, να σας πω λίγο διαφορετικά, μπορεί να το κάνει εκ του μηδενός. Με την έννοια την εξής, ότι πριν από μερικά χρόνια ο Craig Venter, ο οποίος ήταν από τους δύο που ας πούμε έκαναν αλούξη του γονιδιώματος του ανθρώπου, μπόρεσε και έφτιαξε ολόκληρα χρωμοσώματα ανθρώπων, τα οποία τα έβαλε μέσα σε κύτταρα και λειτουργήσαν. Το κύτταρο υπήρχε βέβαια, αλλά δεν είχε γονιδίωμα και έβαλε ένα νέο γονιδίωμα το οποίο το κράτησε το κύτταρο ζωντανό και το έκανε να συνεχίσει τις διαιρέσεις. Έκανε ένα μόσχευμα δηλαδή. Ένα μόσχευμα DNA του έδωσε. Κατά κάποιο τρόπο έκανε μεταμόσχευση του πυρήνα, δηλαδή του DNA. Μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτό που όμως έχει σημασία είναι και μπορούμε να κάνουμε και ένα συνδυασμού στελεχών που ήδη έχουμε. Το 2015 δημοσιεύτηκε μια μελέτη στο Nature και η οποία αποτέλεσε τη βάση πολλών θεωριών συνωμοσίας που έλεγε ότι υπάρχει πιθανότητα να δημιουργεί ένα στέλεχος κορονοϊού το οποίο να δημιουργήσει μια πανδημία σαν αυτή που βλέπουμε τώρα. Και πολλοί κόσμοι, επειδή αυτό και μάλιστα τα εργαστήρια που ενεπλάκησαν ήταν κάποια εργαστήρια από την Αμερική και ερευνητικά εργαστήρια από τη Γουχάν στην Κίνα. Ναι, το έχουμε διαβάσει, λοιπόν, κυκλοφορούσε. Λοιπόν, μια θεωρία συνωμοσίας ότι αυτό το στέλεχος που ήταν τότε, που μάλιστα είχε γίνει πολύ μεγάλη κριτική στην επιστημονική κοινότητα, ότι κάποιοι φτιάξαν ένα στέλεχος που θα μπορούσε να ήταν επικίνδυνο για τον άνθρωπο, δεν το είχαν φυσικά βγάλει σε ανθρώπους εκείνη την περίοδο. Θεώρησαν ότι αυτό ήταν το στέλεχος που έχουμε τώρα, το οποίο φυσικά δεν είναι αλήθεια. Άρα μπορούμε να φτιάξουμε στελέχη τα οποία, δοκιμάζοντας πολλές, μπορούμε να φτιάξουμε κάτι που ίσως να είναι μολυσματικό σε κάποια κύτταρα, αλλά να έχει τις ιδιότητες του ιού που να εξαπλώνεται με τέτοιο τρόπο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εάν κατάλαβα λοιπόν τώρα από αυτά που μας είπατε, δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν ιό με προκαθαρισμένα χαρακτηριστικά όπως τα θέλουμε εμείς, με τη μηχανική που επιδιώκουμε εμείς. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να κάνουμε διαφόρους συνδυασμούς τέτοιων στελεχών, τα οποία απλά δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα συμπεριφθούν και αυτά απαραίτητος, έτσι δεν είναι? Ωραία, αυτό και όμως... Και διαφορετικό είναι πώς συμπεριφέρεται κάτι σε μια κυταρική σειρά, σε μια κυταρική καλλιέργεια και διαφορετικό πώς συμπεριφέρεται επιδημιολογικά. Μάλιστα. Αυτό για να το κάνεις στο τεστ πρέπει να το βάλεις σε πληθυσμό. Σε πληθυσμό. Και προφανώς τέτοια πειράματα δεν γίνονται. Όχι, αλλά να λύσουμε την εξής απορία στον κόσμο. Μπορεί από ατύχημα να πάει σε έναν πληθυσμό?
Δηλαδή, ο γιατρός θα μπορούσε να κολλήσει αυτό το ιό που κάνει, που, με το οποίο παρεματίζεται εκείνη την ώρα. Ναι, θα μπορούσε. Ναι, θα μπορούσε. Το βλέπουμε και στις ταινίες αυτό. Όλα ναι. αυτά, κοιτάξτε, στην επιστήμη, και αυτό σας το λέω πολύ ξεκάθαρα και το λέω πάντα, όλα είναι πιθανά. Αν μπορείτε να φανταστείτε οποιοδήποτε φαινόμενο και μπορεί να υπάρχει μια εξαίρεση που έχει συμβεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το σενάριο το οποίο συζητάμε. Δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο. Όχι απαραίτητα, εντάξει, εγώ το ξέχω. Επομένως, και στο κάτω-κάτω δεν έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη φάση. Ναι. Δηλαδή, η λογική ότι επειδή τον έφτιαξε κάποιος τον ιό, αν τον έχει φτιάξει, έχει και το αντίδοτο όπως συμβαίνει στις ταινίες, αυτό δεν ισχύει. Ναι, δεν καλά. Ισχύει. Σωστό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και, δηλαδή, και να τον είχε φτιάξει κάποιος δεν σημαίνει ότι έχει ένα αντίδοτο το οποίο το έχει σε μπουκαλάκι όπως βλέπουμε σε. Σε ταινίες, η πρόπολη είναι το αντίθετο για όλα. Δεν μου λέτε τώρα, να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Για εξηγήστε μας. Έχω ακούσει κάποιους επιστήμονες που λένε ότι η RNA είναι πάρα πολύ επικίνδυνη γιατί είναι αρχαίγωνο γονιδίωμα, ας πούμε. Μπορείτε να μας αναπτύξετε λίγο αυτό το concept και επίσης να μας δώσετε, αν μπορείτε, ποια είναι η διαφορά του αυτού που λέμε, τι είναι, ποιος ιός αποκαλείται ρετροϊός και γιατί δεν είναι ο κορονοϊός ρετροϊός. Αυτή την απάντηση δεν μπορώ να σου δώσω. Δεν είμαι τόσο βαθιά στην ιολογία. Α, για να με αυτή την έννοια το λέτε. Okay. Ο κύριος Παυλάκης θα μπορούσε να σας απαντήσει καλύτερα. Ναι. Οι ρετροϊοί γενικά είναι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπονται μεταξύ DNA και RNA, δηλαδή να μπαίνουν στο γονιδίωμα, να βγαίνουν. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βάθος και στην βιβλιογραφία αλλά και στη γνώση, την οποία εγώ δεν είμαι ολόγος για να μπορέσω να καταπτύξω. Ωραία. Νομίζω έτσι κι αλλιώς ακούστηκαν πράγματα εδώ πέρα που δεν τα είχαμε ακούσει. Να πάμε και λίγο στα της ιατρικής αντιμετώπισης. Δεν ξέρω, εσείς έχετε κάποια επαφή με τον, είσαι στην επιτροπή που του ΕΟΔΗ, για ποιο, τι θέλω να ρωτήσω. Είδαμε πως αρκετές μέρες έλειπαν κάποια στατιστικά στοιχεία ανεπτυγμένα στο site του ΕΟΔΗ. Είχα εδώ χτες τον κύριο Δρυμιώτη καλεσμένο και μας έλεγε πόσο είναι σημαντικό στη χώρα μας να αναπτύξουμε τα data και τη στατιστική. Γενικώς υπάρχει μια αραθυμία στο να ασχολούμαστε με αυτά. Το οποίο και εγώ το θεωρώ πολύ αρνητικό στοιχείο, γιατί πραγματικά η στατιστική και τα data είναι η επιστήμη των επιστημών, όλοι πρέπει να τα χρησιμοποιούμε πλέον. Και να ρωτιόμουν, ας πούμε, τώρα, ένας φοιτητής ιατρικής που θέλει να μελετήσει το φαινόμενο σήμερα, θα παίρνει τα δελτία τύπου του κύριου Τσιόρδα, ας πούμε, για να μελετήσει τα στοιχεία. Σήμερα ευτυχώς είδα, δημοσιεύτηκαν κάποια στοιχεία, νομίζω από τον ΕΟΔΗ είναι, από ό,τι κατάλαβα, γιατί έτσι έχουν στις σημάνες τους. Τις τελευταίες μέρες βγάζει ένα δελτίο τύπου. Ναι. Που δίνει όλα τα στοιχεία σε ένα PDF που είναι και στο site του ΕΟΔΗ, το βγάζει στο Facebook ο κ. Σαρκουμανέας. Α, αυτό έγινε τώρα τελευταία. Νομίζω το έχω προσέξει στις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω αν γινόταν πάντα. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα γίνεται στις τελευταίες μέρες. Ωραία. Έχω εδώ πέρα να δείξω ένα διάγραμμα, να το μελετήσουμε λίγο και μαζί. Δεν είναι λίγο αριθμικό, είναι μέσα στήλες, δεν πειράζει. Λοιπόν. Το βλέπετε κι εσείς? Προσπαθώ να το δω, να πρέπει να μεγαλώσω λίγο την οθόνη, να το διαβάσω τα γράμματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πίνακα, στο πρώτο πάνω αριστερά, έχουμε τα κρούσματα. Έτσι, ναι. Έτσι. Αυτό είναι νομίζω cumulative, όπως λέει, δηλαδή, ή τα καθημερινά. Τα καθημερινά πρέπει να είναι αυτό, τα καθημερινά. Το άθροισμα που έχουμε κάθε μέρα, το άθροισμα. Είναι cumulative, είναι ο τελικός αριθμός. Ο τελικός αριθμός, ναι, δηλαδή εδώ πέρα που έχουμε 1755, είναι σήμερα 6, μέχρι και χθες έχουμε να βάλει. Ακριβώς, το ένα είναι αριστερά είναι αθρηστικό και το δεξί είναι αναμέρα. Ο ρυθμός μεταβολής, αναμέρα, ναι. Ο ρυθμός μεταβολής, πόσα νέα κρούσματα έχουμε κάθε μέρα, ανακαλύπτουμε κάθε μέρα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Εδώ έχουμε τους ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ναι, ακριβώς. Εδώ βλέπουμε πως τις τελευταίες μέρες έχουν σταθεροποιηθεί. Mm-hmm. Είναι γύρω στους εκεί 90, 92, 90, 91, εντάξει, εδώ. Και δίπλα έχουμε πάλι τον ρυθμό αύξησης. Βέβαια, εδώ μας λείπει ένα στοιχείο. Και δεν ξέρω αν και αυτό θα το δώσουμε. Yeah. Λείπει το εξής στοιχείο. Πόσες μεθ θα διάζουν. Πόσες θέσεις μεθ θα διάζουν από θανάτους και από εξιτήρια από μεθ. Για να δούμε ποια είναι η καθαρή. Το έχετε από κάτω αυτό. Το έχετε από κάτω. Είναι η θάνατη.
Ναι, αλλά δεν έχω όμως και τα εξιτήρια. Ναι, Ναι. αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι η θάνατη πριν τα εξιτήρια. Οπότε υπάρχουν όλα τα δεδομένα. Ναι, αλλά πρέπει να, κάνουμε, να το κάνουμε εμείς, ξέρετε, πώς το λένε, να το κάνουμε, ναι, αυτό. Θα έπρεπε να γίνει. Εσύ άλλο δεν το βλέπετε από το. Πρέπει να έχετε τα δεδομένα τα αρχικά, όχι το απλώς το διάγραμμα, για να κάνετε την ανάλυση. Ποια δεδομένα αρχικά εννοείται? Ενώ τους αριθμούς, ένα. Ναι, πρέπει να έχω κάθε μέρα πόσους εξιτήρια από μέθη είχα για να βλέπω την καθαρή ροή. Γιατί στην ουσία. Έτσι δεν είναι. Γιατί τώρα εδώ πέρα βλέπουμε με πόσο είναι στις μεθ, αλλά σε κάθε 90 που είναι, ας πούμε, εδώ πέρα, δεν σημαίνει πως έχει μειωθεί απαραίτητα και ο αριθμός εισαγωγών στις μεθ. Έτσι δεν είναι. Γιατί αν μια μέρα έχω 11 θανάτους και είναι 90, την άλλη μέρα έχω 20 θανάτους και παραμένει 90 αυτό. Αυτό που φαίνεται, αυτό που δείχνει όμως, ναι, είναι ότι δεν αυξάνεται ουσιαστικά αυτό που περιμένει κανένας σε ένα τέτοιο ιό, επειδή ακριβώς έχει τεράστιο ρυθμό μετάδοσης και συσσωρεύονται όταν είσαι σε αυξητική φάση, γίνεται, και επειδή η διάρκεια της παραμονής σε μεθ είναι αρκετά μεγάλη, αυτό που γίνεται είναι ότι συσσωρεύονται στις μεθ, ενώ δεν βγαίνουν τόσοι πολλοί είτε από εξιτήριο είτε λόγω θανάτου. Σωστό, κατάλαβα τι λέτε. Ο αριθμός των ατόμων σε μεθ παραμένει σταθερός, ακόμα και αν είναι συνδυασμός εξιτηρίων και θανάτων, σημαίνει ότι δεν έχεις μια πολύ μεγάλη, ένα με κύμα από πίσω που έρχεται, το οποίο να γεμίσει συνεχώς τις μεθ. Επομένως, γενικότερα φαίνεται ότι είναι πολύ καλή αυτή η εικόνα. Είναι πολύ καλή εικόνα, ναι. Πουθενά. Σας το λέω, δηλαδή, σε καμία χώρα, ούτε και στην Ιταλία, δηλαδή, που επανέρχεται, δεν υπάρχουν τέτοια. Δηλαδή, είναι ακόμα πολύ μακριά η Ιταλία, όχι στους απόλυτους αριθμούς, αλλά στους ρυθμούς. Δηλαδή, στην Ελλάδα, το που σημαίνει ότι μειώνεται ο αριθμός αύξησης. Ο αριθμός αύξησης. Είδαμε χθες τις λογαριθμικές καμπύλες με τον κύριο Δρυμιώτη, που είναι αυτές που επικοινωνούν πολύ καλύτερα τους ρυθμούς αύξησης και όχι τα απόλυτα νούμερα ή τον. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει, η ρυθμή αύξησης. Οπότε μας διαβεβαιώνετε κι εσείς πως η ρυθμή αύξησης. Το βλέπουμε κι εμείς, βέβαια, εντάξει. Είναι καλή. Στην Ελλάδα είναι. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι από τα παραδείγματα του πόσο καλά δουλεύει η απομόνωση, εάν γίνει νωρίς. Διότι. Σωστά. Γι' αυτό και επιμένω ότι πήγε τόσο καλά η Ελλάδα που. Ο κάθε πολίτης πρέπει να φυλάει αυτή την απόδοση ως κόρη οφθαλμού. Έτσι, δηλαδή έτσι. Να σκέφτεται ότι είναι ένα προφανώς συλλογικό αποτέλεσμα και επίτευγμα καθενός, αλλά πρέπει να το φυλάει ως κόρη οφθαλμού και να μην βάλει ως προτεραιότητα οποιοδήποτε άλλη προσωπική προτεραιότητα, συναισθηματική, το χωριό του κτλ. Αυτό είναι μια περιουσία, πώς να το πω. Έτσι, και για την υγεία του την ίδια άμεσα, αλλά και για την φήμη της χώρας προς τα έξω. Αυτό έγραφα. Πιστεύω ότι οικονομικά θα κάνει τεράστια διαφορά, παρόλο που δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε τώρα, γιατί δεν είναι άμεση οικονομική σημασία το να πέσουν απλώς οι ρυθμοί αυτοί. Έγραφα εγώ τις προάλλες ότι εγώ δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και αυτό δεν έχω ιδέα από αθλητισμό, αλλά βρε παιδιά, λέω, θυμάστε τότε με το Euro. Ναι. Πάρτε το έτσι, να παίξουμε καλή άμυνα μέχρι τέλους. Να μην φάμε τον γκολ, αφού έχουμε βάλει ήδη ένα σημαντικό γκολ, έτσι, και στο τέλος, αν δεν χύσουμε την καρδάρα με το γάλα, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Αυτό. Και... Μα είναι ακριβώς αυτό. Ίσως είναι η μόνη άλλη φορά που μπορεί κάποιος να πει ότι η Ελλάδα είχε την υπομονή να κάτσει να παίξει άμυνα και για να μπορέσει στο τέλος να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά έτσι. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ. Εγώ το καταλαβαίνω γιατί είναι δύσκολο. Γιατί δεν είναι δύσκολο μόνο για τους Έλληνες, είναι δύσκολο για τους Ελβετούς. Είναι δύσκολο για τους Γερμανούς, είναι δύσκολο για όλους, γιατί όσο και κάποιος λαός να είναι αποστασιοποιημένος, παράδειγμα οι Σουηδοί που ζουν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής από εμάς, η συνολική απομόνωση είναι πάρα πολύ δύσκολη και η γενικότερη αίσθηση ότι λείπει ελευθερία, δεν μπορείς να βγεις έξω, κάποιος σε περιορίζει με ένα νόμο. Επομένως, το καταλαβαίνω, αλλά είναι τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτό θα έπρεπε από μόνο του να αποτελέσει πολύ ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσει κάποιο. Πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά το λέτε. Κύριε Δρυμητσάκη, πριν κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάω σε λιγάκι και στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, πείτε μας λίγο για το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, γιατί εγώ το θεωρώ ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που θεσμοθετήθηκαν στη χώρα.
Ναι. Λοιπόν, υπήρχε και παλιότερα ως θεσμός με κάποια μορφή. Περισσότερο ήταν καθαρά για τον τομέα της έρευνας και ήταν ένα γνωμοδοτικό όργανο το οποίο προσπαθούσε να συμβουλεύσει την κυβέρνηση σε οτιδήποτε είχε να κάνει με την έρευνα. Δεν ήταν πάντα τόσο ενεργό. Μια περίοδος που ήταν αρκετά ενεργό ήταν την εποχή της κυρίας Διαμαντοπούλου που ήταν πρόεδρος ο κύριος Κρεμιζής. Μπράβο, ναι. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία τότε, αλλά δυστυχώς λόγω κρίσης πολλές από τις ωραίες ιδέες δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Εμείς όταν αναλάβαμε, αυτό που έκανε η τωρινή κυβέρνηση, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ καλό, είναι ότι συνδύασε ερευνητές ακαδημαϊκούς που έχουν σχέση με την έρευνα και τη βασική εφαρμοσμένη ή γενικότερα από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, με ανθρώπους οι οποίοι είναι από τον χώρο της αγοράς. Όπως για παράδειγμα ο κ. Δοξιάδης, ο κ. Βασίλης Αντωνιάδης και διάφοροι άλλοι που έρχονται από. Ευχαρίστω στο Δοξιάδης, ναι, πολύ καλό. Και εγώ δεν ήξερα πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί μιλάμε λίγο διαφορετικές γλώσσες. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Μαθαίνουμε και δύο από τους άλλους. Και τελικά, αυτό που είναι το ζητούμενο σε κάθε χώρα είναι να φτιάξει κάποιος ένα οικοσύστημα το οποίο να πηγαίνει από την πολύ, ας πούμε, την έρευνα που έρχεται από την περιέργεια για ένα φαινόμενο, στην εφαρμοσμένη έρευνα, στη μεταφορά της σε κάτι συγκεκριμένο, στην αγορά και αργότερα σε κάτι το οποίο θα έχει οικονομικό αποτέλεσμα. Θα έχει ένα πολλαπλασιαστεί μεγάλο, ας πούμε, σημαντικό. Ακριβώς. Ξέρετε, μια πολύ μικρή επένδυση σε έρευνα για την παραγωγή γνώσης μπορεί να έχει τεράστιο οικονομικό αποτέλεσμα αργότερα. Παρόλο που μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της έρευνας μπορεί να μεταφερθεί σε οικονομικό αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή ένας περίεργος συντελεστής που ξεκινά από κάτι μικρό, γίνεται πάρα πολύ μικρό και αυτό μπορεί να δώσει τεράστιους αριθμούς. Αυτό το οικοσύστημα πρέπει να φτιαχτεί σωστά. Και το ΕΣΕΤΕΚ, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ακριβώς με τη σύνθεσή του έχει αυτό το σκοπό. Να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε παρεμβάσεις τέτοιες, ώστε να αρχίσει να χτίζεται ένα οικοσύστημα με αυτή τη μορφή. Και φυσικά αυτό θα έχει επιστροφές και στην έρευνα την ίδια, και στα πανεπιστήμια και φυσικά και στην οικονομία. Αυτό, αν το καταφέρουμε, μπορεί να βάλει την Ελλάδα σε αρκετά ιδιαίτερη θέση στον ευρωπαϊκό χώρο και για απορροφή φυσικών δηλίων, αλλά περισσότερο ανταγωνιστικότητα στην παραγωγή. Δηλαδή να βγούμε από το καταναλωτικό μοντέλο και να πάμε σε ένα μοντέλο που παράγουμε κάτι. Είτε αυτό είναι γνώση, είτε είναι καινοτομία. Δεν χρειάζεται να είναι παραγωγή προϊόντων συγκεκριμένων, αλλά μπορεί να είναι παραγωγή γνώσης ή μπορεί να είναι παραγωγή υπηρεσιών. Ή πατεντών, να το πω έτσι. Δηλαδή, ναι. Συστήνουμε στον κόσμο νέες ιδέες. Και πάνω σε αυτή την ιδέα, μετά μπορεί να γίνει μια σελίδα, μια λυσίδα προϊόντων, υπηρεσιών. Ακριβώς. Και η Ελλάδα έχει τα μυαλά να το κάνει αυτό και, έχει και, δηλαδή, και τα πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ καλά και το ανθρώπινο δυναμικό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό που χρειάζονται είναι οι δομές και οι ευκαιρίες ώστε να βρούνε το κατάλληλο περιβάλλον ο κάθε άνθρωπος να εκφράσει αυτή την περιέργεια και τη δημιουργικότητα που έχει. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει στην Ελλάδα, όχι μόνο στα ερευνητικά κέντρα, αλλά και στα startups και παντού. Δεν το περίμενα όταν άρχισα το ρόλο αυτό και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, αλλά φυσικά έχουμε πάρα πολλή δουλειά γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα και ειδικά από μια Ελλάδα που βγαίνει από την κρίση, την οικονομική κρίση, όχι την υγειονομική. Ναι. Κύριε Δημητριάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όχι μόνο που ήρθατε στην εκπομπή σήμερα και μας μιλήσατε τόσο ωραία, αλλά για την προσφορά σας γενικά σε όλη αυτή την εθνική προσπάθεια που γίνεται και όχι μόνο στον ιατρικό τομέα, αλλά και ως πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Πραγματικά θαυμάζω όλους αυτούς τους ανθρώπους που επιστρατεύονται σε μια εθνική προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια του να πετύχει η Ελλάδα μετά από 10 χρόνια κρίση που είχε ταλαιπωρηθεί και ο ελληνικός λαός και είχε υποστεί και μεγάλη φθορά και το brand της χώρας και το morality του λαού μας, το ηθικό του. Θεωρώ ευεργέτες όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, τους εξαιρετικούς, τους λαμπρούς επιστήμονες που επιστρατεύονται για να δώσουν όθηση ξανά στη χώρα μας. Ειδικά αν σκεφτεί κάποιος ότι σε ένα χρόνο θα γιορτάσουμε και τα 200 χρόνια. Ένα δυναμικό restart. Ακριβώς. Είναι αυτό που χρειάζεται. Όλοι αυτό θέλουμε. Όλοι αυτό θέλουμε. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.
Δεν ξέρω, χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και εγώ απολαμβάνω. Το ίντσα να ακούω έναν καθηγητή πανεπιστημίου να μου κάνει μάθημα έτσι, σε ένα κείμενο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Σαν να είμαι σε αμφιθέατρο, νιώθω. Με την καλή έννοια. Γιατί όποιος αγαπάει τη γνώση, του αρέσει να ακούει πράγματα. Λοιπόν, είπαμε τώρα στο φίλο μας τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Ελπίζω να μην την καθυστέρησα πολύ. Αλλά έχει να μας πει πολλά πράγματα σήμερα για το Eurogroup και όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες στην Ευρώπη. Καλησπέρα, Νίκο μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, όλα καλά. Μια χαρά. Μένουμε σπίτι. Εσύ τώρα πηγαίνει άργησα καθόλου βρήξε, αλλά εσύ σας έχουν πει πηγαίνετε σπίτια σας που λέει ο λόγος. Πηγαίνετε στις χώρες σας. Τι κάνεις? Έχει μέχρι το Σεπτέμβριο θα είμαστε, όλα θα γίνονται μέσω διασκεψιών και ψηφορίες ηλεκτρονικά. Ήταν Ιούνις, αλλά το πήγανε Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Πώς τα περνάς, πώς έχει φανεί η κατάσταση? Αθήνα είσαι τώρα, Αθήνα? Αθήνα, ναι, Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Σπίτι, γραφείο, μέσα μας και δίπλα το γραφείο. Οπότε. Λοιπόν, Νίκο μου, έχεις κάνει καταρχάς τεράστια δουλειά στην Ευρωβουλή το τελευταίο καιρό. Έχεις ήδη δουλέψει με το Rescue πάρα πολύ. Και έχεις κάνει τρομερή δουλειά ήδη από τότε που είχαμε τα υπόλοιπα προβλήματα. Το Rescue επίσης επιστρατεύτηκε σε μεγάλο βαθμό και για την κρίση στον Εύρο και τώρα με αυτά τα προγράμματα που γίνονται για την ένταξη όλων των υγειονομικών δαπανών στην αιγίδα αυτού του προγράμματος. Θέλω να ξεκινήσεις να μας πεις λίγο δύο λόγια για αυτό και μετά, εκτός αν θέλεις να μας κάνεις μια ενημέρωση από το Eurogroup, δεν ξέρω, έγινε συνέντευξη, τίποτα. Έγινε. Δεν έχει τελειώσει, αλλά δεν αυτό είναι καλό. Ό,τι αργεί να τελειώσει, πάνω να πει ότι υπάρχει μια συζήτηση γόνιμη. Μπορεί να οδηγήσει κάπου σε ένα καλό αποτέλεσμα. Οπότε να περιμένουμε. Από ό,τι είπαν ένα tweet που έκανε ο Πορτογάλος, πάει να πει ότι θα έχουν μακρά πορεία μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Οπότε αυτό είναι καλό. Μάλιστα. Όταν διαλύονται γρήγορα, πάνε να πει ότι δεν υπάρχει πλαίσιο συζήτηση. Οπότε. Σωστό, σωστό. Με καλή καθυστέρηση. Τώρα, να σου πω δύο πράγματα για το Rescue, το οποίο βέβαια είναι ένα φρέσκο εργαλείο, δεν έχει σχέση με τον Εύρο. Αυτό έγινε διότι το 2017 στις πυρκαγιές της Πορτογαλίας. Στις πυρκαγιές ξεκίνησε, ναι. Ναι, είχαν πεθάνει περίπου, χαθεί 100 και ζωές στην Πορτογαλία. Είχα ζητήσει, υπήρχε μηχανισμός πολιτικής προστασίας, απλά ήταν εθελοντικός. Δηλαδή έλεγε η Πορτογαλία, δεν μπορώ με τα δικά μου μέσα να αντιμετωπίσω τη φυσική καταστροφή. Ελάτε να βοηθήσετε, όμως επειδή αυτά τα φαινόμενα, πυρκαγιές, πλημμύρες είναι συντονισμένα φαινόμενα, ιδιαίτερα οι πυρκαγιές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι δύσκολο τα κράτη που έχουν ισχυρή δύναμη κατάσβεσης να στείλουν δυνάμεις μακριά από τις χώρες, διότι κινδυνεύουν και τα ίδια. Η Πορτογαλία έμεινε μόνη της. Οπότε τότε είχε πει ο Γιούνκερ, που για μένα ήταν η καλύτερη εκδοχή της ευρωπαϊκής δεξιάς τις τελευταίες δεκαετίες στο Ευρωπαϊκό. Όντως. Συμβούλιο και στο Eurogroup ως πρόεδρος ήταν σημαντικός, είχε πει ότι δεν μπορούμε η αλληλεγγύη μας να φτάνει μόνο στα συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα και έτσι έπεσε στο τραπέζι η Ευρώπη να αποκτήσει ένα μόνιμο μηχανισμό πολιτικής προστασίας για φυσικές καταστροφές κυρίως και για θέματα υγειονομικά, αλλά με την εμπειρία του έμπολα, να το πω και έτσι. Δηλαδή κάτι που μπορεί να πλήξει Ευρωπαίους πολίτες ή τρίτα κράτη, αλλά δεν αφορά εμάς στον χώρο της καθημερινότητάς μας της Ευρωπαϊκής. Έτσι λοιπόν δώσαμε βάρος πολύ στις πυρκαγιές. Ουσιαστικά εγώ ήμουν σιώδης εισηγητής από τους σοσιαλιστές κατά την ίδρυση του μηχανισμού και τώρα είμαι μόνιμος εισηγητής όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιβαρύνομαι να φτιάξω τον προϋπολογισμό από το 2021 έως το 2027 μαζί με τον Επίτροπο του Λενάρτσεκ. Τώρα, επί της ουσίας, για αυτή την περιπέτεια, εμείς πήραμε δύο σημαντικές αποφάσεις. Η πρώτη είναι να φτιάξουμε μια τελική δεξαμενή καταφυγής για χώρες που δεν μπορούν να βρουν μάσκες, υγειονομικό υλικό, στολές, αναπνευστήρες, η οποία κόστησε γύρω στα 80 με 100 εκατομμύρια ευρώ και η οποία πώς λειτουργεί? Αν η χώρα ξοδεύσει αυτά που έχει αγοράσει ίδια, μετά αξιοποιήσει και την κοινή παραγγελία που κάνουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 25 κράτη θα κάνουν μια κοινή παραγγελία μεγάλη, διότι υπήρχε πρόβλημα
μεγάλο πρόβλημα προσφοράς. Ναι, η παραγγελία γίνεται από χώρες του εξωτερικού, Κίνα και τα λοιπά, ή θα γίνει η ευρωπαϊκή παραγγελία από τις χώρες παραγωγούς μέσα στην Ευρώπη? Κυρίως εσωτερικά θα γίνει η παραγγελία. Okay. Αν λοιπόν και αυτά εξαντληθούν και μια χώρα βρίσκεται στο πικ του κορονοϊού, γιατί αυτό δεν είναι μόνο τώρα, μπορεί να γίνει και τόσο τον φθινόπωρο. Τότε πάει στην τελευταία ας πούμε καταφυγή, που είναι ο δικός μας, η δική μας αν θέλετε δεξαμενή υγειονομική, υγειονομικού υλικού, όπου μπορεί δωρεάν με 100% χρηματοδότηση να πάρει υλικό από εκεί για άμεσα κάλυψη των αναγκών της. Το δεύτερο που κάναμε είναι ένα πρόγραμμα επαναπατρισμού χιλιάδων Ευρωπαίων πολιτών που λόγω της κρίσης με τις αεροπορικές εταιρείες, των μπλοκάρισμα στα σύνορα σε τρίτες χώρες, είχαν εγκλωβιστεί. Μέχρι τώρα, σήμερα, νομίζω έχουμε επαναπατρίσει 13.000 Ευρωπαίους πολίτες. Έχουν επαναπατριστεί και 40 Έλληνες με το πρόγραμμα αυτό. Εγώ έχω πει ότι, και το λέω, ότι όποιος πρέπει να το χρησιμοποιήσει περισσότερο η κυβέρνηση, διότι ακόμη και σήμερα δέχομαι μηνύματα από ανθρώπους που έχουν παραμείνει σε τρίτες χώρες και ενδιαφέρονται να επιστρέψουν, απλά είναι δύσκολο λόγω ότι δεν υπάρχει πτήσεις εμπορικές. Τώρα, αυτό λίγο εξήγησέ μου, έχει νοικιάσει κάποιο στόλο το πρόγραμμα Rescue αεροπορικό ή απαραχρηματοδοτητή τις ευρωπαϊκές εταιρείες? Ότι 75% των εξόδων της επαναπατρισμού τα πληρώνει ο μηχανισμός. Οπότε αυτό δημιουργεί μια δυνατότητα να συνονοηθούν οι πρεσβείες μεταξύ τους. Γι' αυτό λέει και η κυβέρνηση να καταγραφούν στις πρεσβείες, να συνονοηθούν οι πρεσβείες π.χ. στη Λίμα, να δουν τις ανάγκες, να θέξουν προτεραιότητες και μέσω του μηχανισμού να επαναπατρίσουμε. Αυτό έτσι βοηθήσαμε τώρα σε αυτή την κρίση. Αυτά είναι βέβαια πολύ λιγότερα από αυτά που έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πες μας τώρα, ναι. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση, ότι εγώ είχα μια θεώρηση των πραγμάτων πάντα, ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει μέσα από ένα εξωτερικό κίνδυνο. Δηλαδή, είτε γεωπολιτικό κίνδυνο, ένα κίνδυνο που θα ομογενοποιήσει τις ανασφάλειες, τις φοβίες και θα μας κάνει να τρέξουμε γρηγορότερα σε περισσότερη οικονομική ένωση, σε περισσότερη πολιτική ένωση, στον Ευρωστρατό. Δεν φανταζόμουν βέβαια αυτό ότι θα ήταν μια πανδημία. Κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί. Διότι ταξιδεύαμε σε χώρες όπως εκείνα και βλέπαμε τους Κινέζους σχεδόν όλους τους μήνες του χρόνου να φοράνε μάσκες. Δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται. Τώρα θα το ζήσουμε και εμείς αυτό. Θα προσέχουμε συνεχώς. Ήρθε αυτή η πανδημία και τι απέδειξε? Ασυνεννοησία, έλλειψη προετοιμασίας και βέβαια και κάποιες ανήθειες συμπεριφορές. Όπως αυτή της Γερμανίας επί μια εβδομάδα να μπλοκάρει υγειονομικό υλικό προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως, μόλις υπήρξε η ευρωπαϊκή κατακραυγή, σταμάτησε αυτό, επέτρεψε να υπάρξει εξαγωγή του υλικού και βέβαια για να τη φύγει η ρεζινιά, έδωσε μετά και δίνει καθημερινά θέσεις ΜΕΘ σε αρρώστους από τα σύνορα της Γαλλίας και της Ολλανδίας και την Ιταλία και άλλων χωρών που είναι κοντά. Τώρα η συζήτηση για μένα, Μανώλη μου, είναι πώς αυτή η κρίση θα μας οδηγήσει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση χωρίς τους γνωστούς λαϊκισμούς ότι η Ευρώπη πρέπει να διαλυθεί, ότι δεν κάνει τίποτα, διότι είδαμε σε κάποια σάκια δημοσιογράφους έγκριτους να λένε «Μα η Κίνα μας βοηθάει». Και δεν λένε ότι η Κίνα έστειλε υλικό, αλλά είχαμε στείλει εμείς 31 τόνους υλικό ως Ευρωπαϊκή Ένωση τέλη του Ιανουαρίου στην Κίνα. Α, ναι, δεν το ξέραμε αυτό, όντως. Έστειλε στην Ιταλία υλικό η Κίνα, αλλά προηγουμένως και η Ιταλία είχε στείλει μέσω της Ευρώπης υλικό στην Κίνα, όταν μάθαμε, και αυτό είναι μια άλλη οπτική της πανδημίας, διότι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με τις πληροφορίες που δίνανε οι Κινέζοι, μας έλεγε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε και τις ευθύνες της χώρας αυτής και ποια είναι η πραγματική διάσταση της πανδημίας μόλις τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Διότι εδώ δεν πρέπει να αξιολογήσουμε μόνο τις αδυναμίες της Ευρώπης, πρέπει να κάνουμε και ένα συγκριτισμό. Εμείς, οι φιλελεύθερες δημοκρατίες, προσπαθούμε με τις αδυναμίες μας, με τα πλεονεκτήματά μας, με την αλληλεγγύη μας, με τα προβλήματά μας, να κάνουμε ένα συντονισμό, αλλά πάντα αυτά συμβαίνουν στο προσκήνιο. Στο φως της καθημερινότητας, της λογοδοσίας,
Σωστό. Σε αυτά τα καθεστώτα είδαμε ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Είδαμε ότι πολλά πράγματα έφτασαν πολύ αργά στα αυτιά μας και από επίσημους φορείς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προφανέστατα δεν ψεύδεται το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κάποιοι άλλοι του στέλναν λάθος μηνύματα, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, να διακοπούν αργά οι πτήσεις από την Κίνα, να μην προετοιμαστούν χώρες. Εγώ θα δώσω και μια άλλη οπτική της ελληνικής κρίσης. Σωστά η κυβέρνηση πήρε γρήγορα μέτρα, διότι το καμπανάκι της Ιταλίας δεν ήταν απλά καμπανάκι. Καμπανάρα. Η οποία, αν δεν την ακολουθούσες, όπως κάνανε άλλες χώρες, είσαι υπόλογος. Διότι όταν μια χώρα χάνει πάνω από 10.000 ανθρώπους τόσο γρήγορα, πάνε να πει ότι κάτι συμβαίνει, πρέπει να πάρεις μέτρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό και κάτι άλλο. Ότι εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε την κουλτούρα των Βορειοευρωπαίων να πηγαίνουμε χειμερινές διακοπές όπως το καλοκαίρι. Αυτή είναι μια άλλη οπτική. Μάλιστα. Ότι δεν υπήρχε ταχύτατη μετάδοση στην Ελλάδα όπως υπήρχε σε χώρες που είχαν μετακινηθεί, διότι κάνουν διακοπές και το Γενάρη και μετά για τα σκι. Εγώ ζω στο Βέλγιο και το. Ο Ντάλτας πηγαίνει συνεχώς για σκι εκεί πέρα. Ο Κώστας. Ο Κώστας, ο Ντάλτας λέω, πηγαίνει, ο φίλος μας. Αλλά τη γλίτωσε ευτυχώς. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι μια άλλη οπτική όπου αυτές οι χώρες μέσω του να μην έχουν το σήμα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας επέτρεψαν να γίνει αυτό όλο. Δηλαδή είναι σαν να είχαμε το Μάιο την πανδημία στην Ελλάδα και να είχαμε 1,5 εκατομμύριο τουρίστες. Σωστό. Ναι, βέβαια. Και αυτό βλέπουμε τα κρούσματα στην Ελβετία που ως ποσοστό έχουν τα περισσότερα κατά κεφαλή. Αυτό που σημαίνει στο Βέλγιο, που έχει ένα πολύ προηγμένο σύστημα δημόσιας υγείας, αλλά σήμερα νομίζω φτάσει πάνω από 2.000 νεκρούς. Ναι, δυστυχώς. Βλέπουμε λοιπόν ένα σύστημα να ταλανίζεται. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα δυναμικά και να κάνουμε μια δίκαιη κριτική. Ένα, στους παγκόσμιους οργανισμούς και στον Οργανισμό Υγείας, γιατί είναι ένας οργανισμός που φτιάχτηκε το 1948, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως τον εννοεί το 1945. Ποια είναι η κατάσταση του οργανισμού, ποια είναι η επαρκειά του, ποια είναι η παρεμβατικότητά του. Έτσι, μπράβο. Ελέγχει τα κράτη τελικά, ή ό,τι του πούνε στη χέρια του πασάρουν και πηγαίνει στα τυφλά μετά. Πρέπει λοιπόν, όπως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτή την τεράστια ανθρώπινη τραγωδία, πάρθηκαν αποφάσεις για μια παγκόσμια συνεργασία και παγκόσμια ομαλότητα μέσα από ένα αφήγημα βαθιά ουμανιστικό, να δούμε σήμερα πώς θα δώσουμε περιεχόμενο ξανά και δύναμη σε αυτούς τους οργανισμούς να περιφρουρούν την ανθρωπότητα από διάφορες παρενέργειες που δυστυχώς θα τα πούμε αυτά στο μέλλον, για τα υπόψη θα γραφτούν και θα συζητηθούν πολύ μετά από αυτή την περιπέτεια. Κάποιοι δεν έδωσαν τις σωστές διαστάσεις με αποτέλεσμα να μην προετοιμαστούμε κατάλληλα και η Ευρώπη και άλλα κράτη. Η δεύτερη οπτική είναι η ευρωπαϊκή. Δεν θέλουμε περισσότερο, θέλουμε περισσότερη συνεργασία στον τομέα υγείας. Δεν πρέπει να έχουμε ένα περισσότερο συντονισμό, δεν πρέπει να στηρίξουμε τη δημόσια υγεία περισσότερο. Είχαμε ξεχάσει το ρόλο του κοινωνικού κράτους. Ναι. Η σοσιαλδημοκρατία μεγαλούργησε όταν έφτιαξε ένα υπερηχητικό κοινωνικό ευρωπαϊκό μοντέλο, το οποίο παρά τις κρίσεις που έχει περάσει ακόμη είναι ζωντανό και συγκρινόμενο με άλλα μέρη του δυτικού κόσμου είναι ακόμη κυρίαρχο. Και είναι αυτό το οποίο ακόμη και σε αυτή την περιπέτεια όσο μπόρεσε κράτησε σε ένα επίπεδο. Βλέπουμε ακόμη και σε χώρες όπως η Ελλάδα που έχουμε περάσει μια τεράστια δημοσιονομική κρίση, που έχουν περικοπεί δαπάνες και δίκαια αλλά και άδικα πολλές φορές, αποδυναμώνοντας αυτό το σύστημα υγείας. Να σας ρωτήσω κάτι εδώ πέρα. Ναι. Θα μπορούσε, λες, να θεσμοθετηθεί το εξής, να δοθούν δαπάνες όλα τα ευρωπαϊκά κράτη για να ανασυντάξουν τα εθνικά συστήματα υγείας τους και αυτά να μην μετράνε στα ελλείμματα κτλ. Ή να γίνει και με ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να υπάρχει μια υγειονομική ασπίδα σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Να μην κρέμονται οι ζωές μας τώρα από την. Επειδή έτυχε η Ελλάδα, θα μπορούσε αυτό τώρα, αν αυτή η τραγωδία συνέβαινε 5 χρόνια πριν, 6 χρόνια πριν, μέσα στην οικονομική κρίση. Καταλαβαίνεις τι είχε να γίνει εδώ πέρα. Κατακόμβες που λέει μάλλον και ο Καρανίκας. Θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια λύση, υπάρχει μια τέτοια. Γίνεται θεσμικά αυτό, πέρα από το πολιτικό που πρέπει να συζητηθεί. Να χρηματοδοτούνται τα συστήματα υγείας με ένα κονδύλι. Πώς θα δίνει. Οι Ολλανδοί, για να ξεφύγουν από τη συζήτηση του ευρωομολόγου,
και τις πιο ουσιαστικές αλληλεγγύες με υψηλό κόστος έχουν προτείνει να βρεθούν 20 δισεκατομμύρια ναι. και να δοθούν στα κράτη που έχουν αυτή περάσει την περιπέτεια, τα οποία βέβαια είναι peanuts μπροστά στις πραγματικές ανάγκες που θα καταμετρήσουμε, θα αξιολογήσουμε στο πέρας αυτής της κρίσης. Διότι όποιος σήμερα νομίζω ότι τα ξέρει όλα, όπως κάποιος που λένε ότι πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα σήμερα, δεν ξέρουμε τη διάρκεια, δεν ξέρουμε ποιες επιχειρήσεις θα γίνει τον ελληνικό τουρισμό το καλοκαίρι. Τα είπε ο κύριος Γάτσιος πριν. Ναι. Έτσι ακριβώς. Δεν το παρακολούθησα, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι όλοι μιλάμε με στοιχεία από μελέτες οι οποίες καταρχάς είναι όλες αντικρώμενες μεταξύ τους. Από τη μία λένε θα πέσει 5% το ΑΕΠ ελληνικό, λέμε την Ελλάδα τώρα. Άλλες λένε από 19, άλλες λένε 16. Λοιπόν, όλα αυτά είναι έολα. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά τώρα στο τι πρέπει να γίνει για το ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά να πάμε στο ελληνικό. Mm-hmm. Έχουν ακουστεί διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Το ευρωομόλογο είναι πολύ σημαντικό. Δεν βλέπω το momentum τώρα και την βούληση να προχωρήσουμε, παρόλο που θα ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία, γιατί θα έμενε μια θεσμική αλληλεγγύη μακροπρόθεσμη. Ένα συμβολισμό. Έτσι. Ουσιαστικό όμως συμβολισμό ναι. για το μέλλον της Ευρώπης. Δηλαδή ουσιαστικά θα φτάναμε σε μια πρόταση που θα μοιάζει πολύ με τον τρόπο που λειτουργούν οι Αμερικάνοι, να υπάρχει το State Bonds και το Fed και τις Fed, δηλαδή το μόνο που βγαίνει και που εγγυούνται και για το Αμερικανικό κράτος. Δηλαδή ένα τέτοιο μοντέλο, βέβαια όχι με τα ανάλογα ποσά, αλλά θα ήταν σίγουρα ένας βηματισμός. Δεν το βλέπουμε αυτό. Τώρα στο Eurogroup ακούγονται διάφορες σημαντικές προτάσεις. Μία από αυτές είναι αυτή που συζητούσαμε χρόνια για το Ταμείο για την Εργασία και την Ενεργία. Δεν το είχαν δεχτεί βόροι, τώρα φαίνεται να το δέχονται, το οποίο θα είναι 100 δισεκατομμύρια. Λέμε τώρα αυτά που ακούμε από δημοσιογραφικές πηγές και από πολιτικές μας ομάδες. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα μεγάλο ποσό για να στηρίξουμε τους εργαζομένους που θα έχουν πολύ μεγάλο κόστος από αυτή την περιπέτεια την οικονομική. Αυτά τα λεφτά είναι από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα είναι... Αυτό θα γίνει με μόχλευση, 25 δισεκατομμύρια θα βάλουν τα ευρωπαϊκά κράτη και μετά με μόχλευση θα βρεθούν τα 100 δισεκατομμύρια για να δοθούν στους εργαζομένους μέσω των κρατών μελών. Mm-hmm. Και ουσιαστικά θα δείξουν μακροπρόθεσμα ανέργους και εργαζομένους. Τώρα, το δεύτερο είναι Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Λένε για ένα ποσό της τάξης των 200 δισεκατομμυρίων για να στηριχτούν οι επιχειρήσεις με έξοδα κίνησης για να ενεργοποιηθούν ξανά μετά από αυτό το πάγωμα που θα υπάρχει, που υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες. Μετά είναι το θέμα του ESM. Άλλοι λένε 240, άλλοι λένε 400 δισεκατομμύρια χαμηλότοκα δάνεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το γνωρίζουμε μέχρι το πρωί προς ποια κατεύθυνση πάει. Είναι τρία σημαντικά εργαλεία, τα οποία συζητάνε απόψε. Εμείς όμως έχουμε πάρει ήδη κάποιες αποφάσεις. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, ψηφίσαμε στην τελευταία Ολομέλεια τα αδιάθετα του ΕΣΠΑ, τα 28 δις, συν άλλα 9 δις, συν άλλα 9, 37 δις, αν δεν κάνω λάθος, να αξιοποιηθούν χωρίς τα κριτήρια που υπήρχαν από τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο ήταν να γίνει μια μεγάλη παραγγελία του υλικού που σας είπα προηγουμένως από όλα τα κράτη-μέλη για να και να το βρούμε, διότι ήταν δισεύρετο στις αγορές. Η Ελλάδα μάλιστα έψαξε και από αραβικές χώρες για να καλύψει τις ανάγκες της. Τώρα διάβασα πως και η Ινδία μπλοκάρει τις εξαγωγές χλωροκίνης. Ευτυχώς προμηθευτήκαμε 5 τόνους. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει και έλλειψη σε πολλά τέτοια σιγά σιγά. Ναι. Σίγουρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια άνοδος της λογικής ότι πρέπει πάνω απ' όλα να περιφρουρήσουμε τους λαούς μας και αυτό γίνεται με έναν τρόπο ανορθόδοξο, διότι χωρίς συνεννόηση ο καθένας θα κρατάει κάτι στο τέλος, δεν θα πρέπει κανείς να αξιοποιήσει τίποτα. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Γιατί μπορεί να έχει η Ινδία αυτό, αλλά να έχει ανάγκη σε κάτι άλλο. Αυτά πρέπει να γίνουν μια συνεργασία. Αυτό λέω, πολύ σωστά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρέπει να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπράβο, 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 μπράβο. Πολύ σωστά. Και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεννόηση. Τώρα, υπάρχει άλλη μια πρόταση, μια απόφαση, η οποία αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες αν δεν πετούσαν ως ένα ποσοστό 80% των
διαδρομών τους έχαναν τα slots. Εμείς κάναμε νομοθεσία ώστε αυτό να μην υπάρχει ως κανόνας, για να μην χρεοκοπήσουν και να έχουμε αεροπορικές εταιρείες και για τον τουρισμό το καλοκαίρι, αλλά και τις μετακινήσεις, αν πάθουμε μια στρατηγική ζημιά στον χώρο των μεταφορών. Οπότε πολλά πράγματα έχουν γίνει, μικρά ή μεγάλα. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας κοινός σχεδιασμός. Ακούμε για το ταμείο που λένε τώρα ο Μακρόν για να φτιάξει ένα συμβασμό μεταξύ ευρωομολόγου και των αντιδράσεων του Βορρά, που θα είναι ένα μακροπρόθεσμο δεκαετές ταμείο, όπως θα είναι και η Ελλάδα στο πρώτο πρόγραμμα, να βρεθούν χρήματα χαμηλότοκα, χωρίς όμως δεσμεύσεις μνημονιακές, και να πέσουν σε ευρωπαϊκές αγορές ως ένα ταμείο το οποίο δεν θα είναι ευρωομόλογο, αλλά από την άλλη θα μπορεί να διασφαλίσει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από αυτά που ακούγονται σήμερα και μακροπρόθεσμα να ανακαλύψει το κόστος των ευρωπαϊκών οικονομιών. Μιλάνε, άλλοι λένε για 5 χρόνια είναι μια βερσιόν, άλλοι λένε για 10, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ώρες. Εδώ πέρα χρειάζεται τώρα μια προσοχή, γιατί τα λέγαμε πριν και με τον κύριο Γάτσιο. Έχουμε πολλά εργαλεία για να βρούμε ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι χώρες που έχουν υψηλό χρέος, αυτά τα εργαλεία συνήθως είναι δανεισμός. Φτηνός μεν, αλλά είναι δανεισμός. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, τι θα κάνουν με αυτό? Δεν θα πρέπει να. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Εντάξει. Βέβαια, αν το προφίλ βέβαια του δανεισμού σε ένα τέτοιο εργαλείο όπως το περιέγραψες είναι 10-15 χρόνια, okay, και οι αγορές θα το δουν με άλλο μάτι από όταν είναι ένας βραχυχρόνιος δανεισμός. Αλλά το κύριο ζήτημα των χωρών του Νότου και ιδίως των οικονομιών που έχουν ήδη υψηλό χρέος, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, σιγά σιγά, είναι ότι εντάξει, παιδιά, δεν θέλετε ευρωομόλογο. Αλλά εμείς που έχουμε ψηλό χρέος, θα γίνει αύριο μεθαύριο. Θα αποκλειστούμε από τις αγορές. Πώς θα κρατούμε τα μεταλλήματά μας? Λοιπόν, αυτό για να είμαστε αντικειμενικοί και ρεαλιστές, σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό βήμα να υπήρχε ένας κοινός δανεισμός, δηλαδή μια βερσιόν του ευρωομολόγου τέτοια που να μην συσσωρεύει μεγάλα χρέη σε ευρωπαϊκές οικονομίες. Δεν μπορείς να μην συσσωρεύεις όμως καθόλου χρέος. Δηλαδή, όταν κάνεις δημοσιονομική επέκταση, θα συσσωρεύσει και κάποιο χρέος. Δηλαδή, ναι. Ας είμαστε μεταξύ μας. Εγώ ακόμη και μία βερσιόν. Ο κύριος Ζουγάτσος μιλάει καθαρά για helicopter money, δηλαδή που δεν αυξάνει το χρέος. Είναι, ξέρω πως είναι εξωτικό και λίγο εξεζητημένο, αλλά. Μακάρι να μπορούσε να βρεθεί ένα τέτοιο κονσένσους, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί. Εδώ στον ευρωομολόγο δεν το βρίσκουμε. Όχι, θα σου πω, υπάρχουν και πολλές βερσιόν του ευρωομολόγου. Εγώ μία βερσιόν η οποία θεωρώ θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή είναι η εξής. Ισχύει δανειζόμαστε 1 δισεκατομμύριο από τις αγορές. Ναι. Ο καθένας εγγυάται το ποσοστό που αναλογεί στο ΑΕΠ, δηλαδή η Ελλάδα το 2%, αλλά παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα από αυτό που εγγυάται, διότι έχει πολύ περισσότερες ανάγκες. Μπράβο. Μα ήθελα να αυτό που το είχα απορία. Δηλαδή, ναι. Βγάζουμε ένα ομόλογο, έτσι. Όντως, καινούριο ομόλογο το αγοράζει η ΕΚΤ, η ESN. Μα η Γερμανία έχει ανάγκη να δανειστεί. Ας δώσει το μερίδιό της προς το χώρο που. Ναι, εγώ αυτό φαντάζομαι θα ήταν μια πιο ευέλικτη και αποδεκτή λύση. Αλλά από ό,τι φαίνεται, από αυτά που λέει ο Σόιμπλε και διάφοροι άλλοι στη Γερμανία, είναι δύσκολο να αποδεχτούν γι' αυτό, γιατί αυτό είναι από το μεγάλο βήμα. Δηλαδή, σιγά-σιγά. Αυτό δημιουργεί μια ομογενοποίηση όπου, ξέρετε, η Ευρώπη προχωρά με αργά βήματα. Εμείς πρέπει να επιταχύνουμε. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι αντιπρόεδρος στις ΕΔΕ, στην Επιτροπή Έμενας και Ασφάλειας. Συζητάνε για θέματα κοινών αμυντικών εξοπλισμών, κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Αλλά το να πεις Ευρωστρατός είναι ένα άλμα για το μέλλον. Όταν έχεις τότε τις προκλήσεις γεωπολιτικές, πρέπει η Ευρώπη να έχει ανάλογα εργαλεία. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες ότι. Γιατί πάμε σε μια άλλη συζήτηση, αλλά αυτή η πραγματικότητα είναι η προκλήση που πρέπει να είσαι έτοιμος να απαντήσεις. Ότι στη Συρία θέλουν ένα ρόλο, μα δεν έχει κανένα ρόλο, γιατί δεν έχει καμία παρέμβαση. Και η παρέμβαση έχει το Ιράν, η Ρωσία, η Τουρκία. Δηλαδή, ας είμαστε ειλικρινείς, εγώ δεν μιλάω πάντα υπερεαλιστικά για εργαλεία τα οποία θα ομογενοποιούν και θα δημιουργούν συνθήκες αλληλεγγύης στο εσωτερικό, αλλά θα μπορούν και σε επίπεδο εξωτερικών προκλήσεων
να έχουν ένα πλαίσιο ασφάλειας. Μια υπόσταση που μπορεί να είναι για κάποιον απειλή, ας πούμε, για να μην τολμάει να κάνει... Δηλαδή το χρέος, η συσσόρευση χρέους, δεν είναι μόνο σε θέματα που αφορούν την υγεία, υπάρχει και θέμα της άμυνας. Η Ελλάδα ακόμη και σήμερα είναι τρίτη, νομίζω, ως ποσοστό του ΑΕΠ σε θέματα εξοπλισμών στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα των μνημονίων, της κρίσης, της ανεργίας, των 400.000 νέων που έχουν βγει στο εξωτερικό, ακόμη και σήμερα. Αυτό δεν ήταν θέμα αλληλεγγύης. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέματα υγειονομικά, είναι πολλά θέματα τα οποία όσο πιο πολλά θεσμικά εργαλεία έχει η Ευρώπη που θα διασφαλίσουν τις ανάγκες μας, που θα μας θωρακίσουν απέναντι στις προκλήσεις, τόσο λιγότερο χρέος θα σωρεύουμε σε διάφορους τομείς. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Δηλαδή είναι αυτό που λέω, η εξωτερική πρόκληση, ο εξωτερικός κίνδυνος. Αν δεν ομογενοποιήσουμε, δηλαδή γιατί το 9 η πρόταση για ευρωομόλογο ήταν μια θετική πρόταση μόνο στους κόλπους της δικής μας πολιτικής ομάδας. Γιατί λένε τώρα όλοι ευρωομόλογοι. Ξύπνησε η Νέα Δημοκρατία, είμαστε το ευρωομόλογο. Ξύπνησε, ας πούμε, κάποια κομμάτια των Ευρωπαίων δεξιών, ελάχιστη βέβαια, λένε το ευρωομόλογο. Σήμερα έμαθα από μια φίλη μου ευρωβουλευτήνα του Μακρόν ότι ακόμη και στους κόλπους των φιλελευθέρων η μισή δεν θέλει το ευρωομόλογο. Δηλαδή ακόμη και ο Μακρόν έχει χάσμα στους κόλπους των φιλελευθέρων, του Renew δηλαδή, των Ευρωπαίων, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ομάδας. Διότι μπορεί οι φιλελεύθεροι δεν θέλουν το ευρωομόλογο. Τι είναι το ευρωομόλογο? Όταν το λέγαμε τότε ήταν ένα πλαίσιο θεσμικής αλληλεγγύης. Αυτό πρέπει να κουβεντιάσουμε. Πώς θα βρούμε πολλά τέτοια εργαλεία θεσμικής αλληλεγγύης. Ακόμη και το RescueU τι είναι? Ένα εργαλείο θεσμικής αλληλεγγύης. Δεν μπορεί το κράτος μέλος να σβήσει μόνο τη φωτιά. Στείλαμε 3 αεροπλάνα το καλοκαίρι να βοηθήσουν στις πυρκαγιές της Εύβοιας. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα γεννάνε μία ανάγκη. Την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Και πρέπει εμείς που είμαστε στην πρωτοπορία αυτού του οράματος, ενώ Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, με συμμαχίες. Εγώ γι' αυτό δεν ψήφισα και το καλοκαίρι, Μανώλη μου, την Φοντερ Λάιεν, διότι σε όλα αυτά τα θέματα δεν είχε καμία απάντηση. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα θα είχαμε πρόεδρο επιτροπής στο Juncker και θα είχε αυτή τη δημόσια παρουσία, δεν θα είχε πάει στην Ιταλία, στα κράτη που πλήττονται, να συζητήσει με τους υπουργούς τι θέλετε, να διαμορφώσει συμμαχίες? Δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια γραφειοκρατική επιτροπή. Συγγνώμη λίγο. Αποπολιτικοποιηθεί η επιτροπή και το κοινοβούλιο. Έχει ένα θετικό ρόλο σας όλοι. Πρέπει να δείξει πιο ισχυρά τη στάση του και ακόμη στο θέμα του προϋπολογισμού που πριν μερικές εβδομάδες μας λέγανε ότι ζητάμε πολλά στο 1,3 του ΑΕΠ, του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ, και δίνανε το 1,1. Τώρα η Φοντερ Λάιεν χθες έλεγε ότι να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό, να ελαχιστοποιήσουμε, να αλλάξουμε τις προτεραιότητες ώστε να δώσουμε περισσότερα χρήματα ευέλικτα στις ευρωπαϊκές οικονομίες μέσα από τα ταμεία συνοχής. Δηλαδή, από μία πανδημία, οι χθεσινές τους απόψεις σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχουν, εξαφανιστεί. Διότι ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα και αν εμείς δεν προσαρμοστούμε σε αυτές τις αλλαγές, θα είμαστε πάντα, αν θέλετε, θα ακολουθούμε τις εξελίξεις. Ναι, θα είμαστε έρμεα, ας πούμε, κάθε φορά των ατέρμονων διαβουλεύσεων που ξέρουν την Ευρώπη τώρα τουλάχιστον μια δεκαετία, μην πω και παραπάνω. Λέει το αίτημα, έτσι είναι, παραπάνω. Ταλαιπωρήθηκε βέβαια όλο αυτό το εγχείρημα με το μεταναστευτικό, με όλα αυτά τα ζητήματα, με την πρόορη ίσως διεύρυνση αντί της ευάθυνσης. Αλλά νομίζω έχει φτάσει ο καιρός. Δηλαδή, αν και τώρα δεν λειτουργήσει ως επιταχυντής αυτή η κρίση για να πάμε στα βήματα που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια, σε μια πιο ενοποιημένη Ευρώπη, πότε θα γίνουν? Τι περιμένουμε δηλαδή, να περιμένουμε τις μετεωρίτες? Ακόμη και αυτό που έγινε το 2004, που η Ελλάδα το με την κυβέρνηση με το διαχειρίστηκε πάρα πολύ έξυπνα και έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε αψοβελημένοι των ενταξιακών κινήσεων που έγιναν στην Ανατολική Ευρώπη, διότι έτσι καταφέραμε να βάλουμε και την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα είναι σε πλαίσιο ασφάλεια με τα όσα αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο προκλήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Θα μπορούσε αυτά τα κράτη-μέλη να έχουν ένα εσωτερικό σεβασμό σε αρχές και αξίες. Και όχι αυτά που γίνονται με την Πολωνία ή με τον Όρμπαν. Δηλαδή, το τι μπήκα. Τι γίνεται εκεί πέρα, ναι. Δεν είναι κακό. Διότι ουσιαστικά, για φανταστείτε, η Ευρώπη σήμερα, η Ανατολική Ευρώπη, να μην ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα έκανε η Ρωσία? Ή φανταστείτε τα Βαλκάνια να μην είχαμε σήμερα το κίνητρο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, θα γινόταν με Ρωσία και Τουρκία στα Βαλκάνια. Λοιπόν, προχθές. Το λέω αυτό διότι δεν έχει γραφτεί. Δεν ξέρω κατά πόσο γράφει ο ελληνικό τύπο.
Είχαμε στον Εύρο αυτή την σύγκρουση. Εγώ τρεις μέρες πριν ήμουνα στην Τουρκία, σε αποστολή. Και μίλησα και με τον Υπουργό Εσωτερικών του Σουηλού και με τον Τζαβούσογλου. Λοιπόν, ήταν προφανές ότι η πίεση στη Συρία μέσα από τις αποτυχίες του Ερντογάν και τα νέα μεταναστευτικά ρέματα για τους προσφύγους, τους πρόσφυγες, δημιουργούσαν μεγάλη κρίση στην εσωτερική κοινή γνώμη της Τουρκίας. Γιατί τα έκανε ο Ερντογάν? Για να πει στους Τούρκους, ναι, σας ακούω, τους διώχνω. Αφού δεν θέλετε να φύγουν, ναι. Γι' αυτό βλέπετε όταν κοινώνε λάθος στοιχεία μέρα με τη μέρα, δεν περνούσε κανείς από τον Εύρο και λέγανε 80, 140.000, 150.000. Ναι. Προσέξτε τώρα, την ίδια στιγμή ανακοίνωνε η Αλβανία ότι ήθελε να κάνει θέσεις, camps, για 30.000 πρόσφυγες και μετανάστες στην Αλβανία. Το διαβάσαμε, ναι. Το λέω αυτό γιατί είδατε πόσο οι πολιτικές συνδέονται μεταξύ τους. Ναι. Και αν αυτά τα κράτη δεν έχουν κίνητρα ώστε να μπουν με ένα ορθόδοξο δρόμο στην ευρωπαϊκή προοπτική, μπορούν τρίτες χώρες να κάνουν γεωπολιτικό παιχνίδι στα Βαλκάνια. Το λέω αυτό και για την Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονία. Σωστό. Εμείς λοιπόν πρέπει να χαιρετίζουμε αυτές τις διαδικασίες, αλλά να είμαστε από πάνω, να τις επιτηρούμε, ώστε να υπάρχει πραγματικό σεβασμός και στις συνθήκες καλής γειτονίας και εσωτερικό σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, διότι εμείς θέλουμε ευημερία. Το συμφέρον της Ελλάδας είναι η γεωπολιτική ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή και βέβαια η ενίσχυση της ενιαίας ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Εμείς πρέπει να δούμε με ψυχραιμία την ιστορία μας. Η Ελλάδα ήταν ωφελημένη όταν ήταν στο πλευρό ισχυρών δυτικών στρατηγικών. Ναι. Και μέσα από αυτές τις στρατηγικές έβαζε τα δικά της εθνικά συμφέροντος προτεραιότητα και κέρδισε. Αυτό είναι πολλάκι στην ιστορία μας. Πρέπει τώρα να δούμε πώς μέσα από τη νέα γεωπολιτική στην ευρύτερη περιοχή θα βάλουμε τις δικές μας προτεραιότητες ώστε να περιθωρήσουμε πλήρως τα εθνικά μας συμφέροντα. Και το λέω αυτό διότι θα ζω ένα άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Δείτε τι έγινε με το. Εγώ το είπα και στον κύριο Τσαβούσογλου για τις παράνομες ενέργειες στην Μεσόγειο με το σύμφωνο Λιβύης Τουρκίας, όπου η Τουρκία δεν είναι πλάκι μόνο στη Συρία, είναι πλάκι και στη Λιβύη, και μάλιστα πρακτικά στέλνοντας μισθοφόρους, η Ευρώπη περίμενε. Υπήρχαν διάφορες απόψεις ότι δεν κάνει τίποτα η Ευρώπη, ότι στο Βερολίνο ήταν μια αποτυχία. Αλλά προχθές είχαμε μια ανακοίνωση. Την ειρήνη, επιχείρηση ειρήνη. Η επιχείρηση ειρήνη. Εμείς, εγώ ως αντιπρόεδρος της ΣΕΝΤΕ, δουλέψαμε 2 μήνες πριν. Μπράβο. Για το πώς μετά τις συζητήσεις που είχαν γίνει στην τετραμερή, πώς ένα μήνα πριν, πώς αυτό το πράγμα θα μπορούσε να προχωρήσει. Και βλέπουμε τώρα ότι πάνω εκεί που χάραξε αυτή την παράνομη συμφωνία ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Σάρας, θα είναι ευρωπαϊκός στόλος, ο οποίος και θα περιφρουρεί να μην πηγαίνουν όπλα από άλλες χώρες, κυρίως στην Τουρκία, προς τη Λιβύη, αλλά και είναι ένα μήνυμα και προς την Τουρκία ότι η Ευρώπη είναι εδώ και δεν δέχεται παρεμβάσεις σε τέτοια θέματα που αφορούν δίκαιες, όχι διεκδικήσεις, τα φθονότητα δικαιώματα, του διεθνούς δικαίου. Του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε στο πλαίσιο μιας ψύχρεμης εξωτερικής πολιτικής και μέσα από τις διεργασίες να μην χάνουμε το momentum, διότι και στη Λιβύη θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει αν δεν ήταν πλήρως το τουρκο-λιβυϊκό σύμφωνο, αν είχαμε κινηθεί νωρίτερα μέσω της Ιταλίας και της Γαλλίας, αλλά έστω και έτσι με αυτό που έγινε φαίνεται ότι υπάρχει μια αλληλεγγύη ακόμη και στην Κυπριακή ΑΟΣ, διότι λένε κάποιοι τι έκανε η Ευρώπη. Μπήκε ένας κατάλογος κυρώσεων, άλλο τώρα με τον κορονοϊό δεν τα πούμε, σε πρόσωπα που εμπλέκονται στις παράνομες ενέργειες των Τούρκων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν λέω ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα. Αλλά έστω και αυτά που κάνει, να τα εκμεταλλευόμαστε, να τα αξιοποιούμε. Και στον Εύρο, ευτυχώς, εντάξει, φέρθηκε πολύ καλά. Έτσι, και στον Εύρο δεν φέρθηκε καλά. Εντάξει, στον Εύρο εκεί πέρα είναι μια δύσκολη συζήτηση, διότι ήρθαν και χτύπησαν στην πλάτη του κ. Μητσοτάκη διάφοροι, όπως ο Πρωθυπουργός της Αυστρίας. Αλλά όταν συζητήσαμε να πάρουν τους πρόσβειες που είχαν δεσμευτεί με νέο πρόγραμμα με την εγκατάσταση από τη νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, σηκώστε χέρια ψηλά. Αυτή είναι πρόσβειες. Έτσι είναι η Αυστρία. Μόνο στο κλείσιμο των συνόρων. Στην αλληλεγγύη που πρέπει να δώσουν για να τηρηθούν αυτά που έχουμε συμφωνήσει, σηκώστε χέρια ψηλά. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τον Όρμπαν έλεγε μπράβο, είναι πολύ ωραία αυτή η πολιτική. Αλλά μέχρι εκεί. Εμείς θέλουμε και τα δύο. Θέλουμε και περιφρούρηση συνόρων, αλλά και μία
και ένα σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες, ώστε αυτά που συμφωνούμε να υλοποιούνται. Διότι, ακόμη και στην επιχείρηση ειρήνη, υπάρχει μια δέσμευση της χώρας που για μένα δεν έπρεπε να υπάρχει. Εάν πηγαίνουν στις συνθήκες διάσωσης Αφρικανών μεταναστών ο ευρωπαϊκός στόλος, αυτοί να ελιμενίζονται σε ελληνικά λιμάνια. Για ποιο λόγο? Έλατε. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι έχουμε μια φάμπρικα και πηγαίνουν πλοία αφρικανικά και τους στέλνουν εκεί, γιατί δουλεύουν, μπορείς να δουλεύουν. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θα έχουμε μια νέα ένταση και στην Κρήτη, ενώ δεν έχουμε καλύψει ακόμη την ένταση του Εύρου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τα νησιά μας έχουν επιτεθεί μέσα από τις λάθος πρακτικές και τις προηγούμενες κυβέρνησεις, αλλά και την αδυναμία να διαχειριστεί με την κυβέρνηση το πρόβλημα. Και πάμε να ανοίξουμε και ένα άλλο θέμα στην Κρήτη. Απευθείας έπρεπε το relocation να γίνεται από τα ευρωπαϊκά καράβια. Αυτό πρέπει να πει η χώρα μας. Αλλά στο φόβο, από ό,τι έμαθα, ότι οι Αυστριακοί λέγανε ότι ας το αφήσουμε για το μέλλον την αποστολή αυτή, δήλωσε παρόν η ελληνική κυβέρνηση που για μένα θα μπορούσε να το διαπραγματευτεί καλύτερα. Λίγο καλύτερα εκεί. Κάτι είχα διαβάσει πως υπήρχαν εντηρήσεις στο να αναλάβει αυτή την επιχείρηση ειρήνη Έλληνας διοικητής. Ξέρεις κάτι γι' αυτό? Γιατί νομίζω θα ήταν. Δεν το ξέρω, αλλά το. Ναι. Άξι, μπορεί να είναι και. Δεν ξέρω αν είναι. Φυσιολογικό, αλλά δεν δεν το είναι μείζον αυτό. Okay. Γενικά υπάρχει μία. Να σας πω ένα παραπολιτικό. Ναι. Όταν συναντήσαμε τον Τζαβούσογλου, ήμασταν 6 ευρωβουλευτές, η πρώτη κουβέντα είναι μη σας παρασύρουν οι Έλληνες οι Κύπροι. Διότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε πολύ σημαντικές θέσεις του Κοινοβουλίου Έλληνες οι Κύπροι, με αποτέλεσμα να βάζουν πρώτη προτεραιότητα τα δικά μας θέματα, τα διμερεί, και να δημιουργούν εντάσεις, ενώ δεν χρειάζονται μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Δηλαδή, αυτό θα το κάνουν τεχνητά οι Τούρκοι, διότι όλα αυτά τα θέματα είναι ευρωτουρκικά, δεν είναι μόνο. Δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Αυτοί προσπαθούν να τα φέρουν σε ένα διμερές επίπεδο. Άρα δεν μπορεί να μην θέλουν να προκαλέσουν, αλλά και μόνο που γίνεται αυτή η αποστολή είναι ένα μήνυμα στην Τουρκία να μην φυτρώνει και που δεν τις παίρνουν, που λέμε. Διότι στο θέμα της Λιβύης και της Συρίας έχει παίξει ένα ρόλο αρνητικό, το οποίο τον πληρώνει βέβαια ο κύριος Ερντογάν, διότι ακόμη στο θέμα της Συρίας, κατά ταπεινή μου άποψη, έχει πιαστεί κορόιδο του Πούτιν. Δηλαδή, συνεχώς προσπαθεί να έχει διεκδικήσεις, αλλά όταν φτάνει σε ένα σημείο κρίσιμο, βλέπουμε ότι η Ρωσία και το Ιράν, διότι είναι μια λυκοφιλία, αυτό μην ξεχνάμε, υπάρχουν γεωπολιτικές συγκρούσεις μεταξύ αυτών των της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, της Περσίας, της Τουρκίας, αυτή την περιοχή, εκατονταετίες. Πάνω από 300 χρόνια υπάρχουν τέτοιες συγκρούσεις μεταξύ αυτών των τριών ισχυρών δυνάμεων. Και τώρα βέβαια στη Συρία δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον κύριο Ερντογάν. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθεί με επικοινωνιακούς τρόπους να πάρει από εκεί τα φώτα της δημοσιότητας, τα πάει αλλού. Πιστεύεις ότι όντως μετά την κρίση του κορονοϊού που τώρα πλήττει και την Τουρκία θα επανέλθει με πρόσφυγες στον Εύρο? Ή μέχρι τότε θα έχει δρομολογηθεί και μια. Και ένα λογαριασμό από την Ευρώπη στον κύριο Ερντογάν ότι έλα τώρα θα κάνουμε μια καινούργια συμφωνία πάνω στο 2016 με βέβαια ανανομημένους όρους, έτσι, να μπορεί να παίρνει πίσω και από την υπηρετική Ελλάδα η Τουρκία μετανάστες και όχι μόνο από τα νησιά δηλαδή. Μα δεν έχουμε στείλει εμείς πίσω. Να πάρει αυτούς που είχαν στείλει από τα νησιά. Εμείς εδώ πέρα, αυτούς που είχαμε δεσμευτεί, η συμφωνία τι έλεγε? Α, ναι, το έχει τονίσει αυτό. Ότι πρέπει να πηγαίνει ένα Σύριος από την Τουρκία εκεί, όταν στείλουμε εμείς έναν. Ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών της Τουρκίας, αυτό είναι το βασικό το επιχείρημα. Λέει, μα τι μας λέτε, λέει, ποια το συμβαίνει το 2016? Εδώ οι Έλληνες μας στείλανε 2.000, πήραμε πίσω, είχε ήταν και ο θελός. Το λένε οι Τουρκοί δηλαδή, μας δουλεύουν σε αυτό το θέμα. Διότι μέσω της γραφειοκρατίας έπρεπε να λειτουργούμε γρηγορότερα και είχε μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Διότι και μπλοκάραμε, κάναμε διπλά σύνορα στη χώρα μας και δεν αξιοποιήσαμε τη συμφωνία να στέλνουμε πίσω τους Σύριους. Διότι επί της ουσίας, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές σας, η Τουρκία αναγνωρίζει το προφίλ του πρόσφυγα μόνο στον Σύριο. Δεν τον αναγνωρίζει στον Αφγανό. Οπότε σου λέει, Αφγανούς δεν δέχομαι, Ιρακινούς δεν δέχομαι, δέχομαι πίσω τους Σύριους. Άρα τι είπαμε? Για κάθε ένα Σύριο που επιστρέφουμε εμείς πίσω, ένας άλλος Σύριος φέρει την Τουρκία πάει προς την Ευρώπη. Γιατί για να φτιάξουμε ένα μηχανισμό αποτρεπτικό, ώστε να σταματήσουν άλλοι οι Σύριοι
στην Ελλάδα. Αυτό δεν αξιοποιήθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Στείλαμε 2.000 εμείς και οι Ευρωπαίοι πήραν από την Τουρκία 27.500. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ, πώς θα λυθεί τώρα αυτό, πιστεύεις? Πρέπει να στείλουμε όσους Συρίους έχουμε στα νησιά μας και στην Κυπριακή Ελλάδα που ήταν πριν το μέχρι το 16 που έγινε η συμφωνία. Και με τους υπολείπους. Τότε να επιστρέψουν πίσω. Ένα άλλο θέμα. Οι υπόλοιποι. Το που είπες για το νεύρο. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάμε και στο νεύρο σε συμφωνία τέτοιου τύπου. Δεν σημαίνει διπλά σύνορα στο νεύρο. Πού θα τα βάλουμε διπλά σύνορα στον Έστω? Δεν είναι εύκολο αυτό το θέμα. Για μένα στο νεύρο πρέπει να γίνει άλλου τύπου συμφωνία από αυτή που έγινε στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Που είναι να υπερκεράσει και αυτή που υπάρχει τώρα για τα νησιά, ή θα έχουμε δύο συμφωνίες? Όχι, ναι. Πρέπει να είναι άλλου τύπου συμφωνία. Όποιος συζητάει, γιατί το έχω ακούσει από κάποιους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, είπε ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας να επεκτείνουμε τη συμφωνία του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στον Εύρο. Αυτό είναι λάθος. Διότι το Βορειοανατολικό Αιγαίο έχει θάλασσα. Στον Εύρο τι θα πούμε? Όσοι περνάνε από τον Έστω δεν τους θέλουμε πίσω? Δηλαδή είναι πολύπλοκο και είναι πολύ ερασιτεχνικό να λες ότι θέλω επέκταση αυτή, γιατί μπορεί στο τέλος να φτάσει να μην γυρνάει κανείς πίσω. Ένα άλλο που θέλω να πω για τα μέτρα της κυβέρνησης επίκλησης με το θέμα του κορονοϊού, της οικονομικής κρίσης, ναι, ναι, είναι ότι εγώ καταλαβαίνω στην αρχή τα μέτρα να είναι οριζόντια, διότι δεν έχεις ακόμη αντικειμενικά, πρέπει να βάλεις κριτήρια, δεν έχεις αντικειμενικά στοιχεία. Όμως εδώ έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι στρατηγικά λάθη. Το βάουτσερ στους ελεύθερους επαγγελματίες, επειδή το όσο περνάνε οι μέρες και καταλαβαίνω πως λειτουργεί, είναι ένα πελατειακό ζήτημα στα ΚΕΚ. Είναι ξεκάθαρο. Το τεχνικό επιμελητήριο ζήτησε για τους μηχανικούς να το κάνει το ίδιο την εκπαίδευση. Αλλά λεφτά στο χέρι δεν θα πάρετε. Τα λεφτά θα μπορούσαν να πάρει στο τεχνικό επιμελητήριο να επιστρέψει στους μηχανικούς, ώστε να μην υπάρχει αυτή όλη η ιστορία και περισσότερα και χρήματα να κερδίσει η χώρα μας. Και αυτό το πράγμα να γίνει από το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο έχει την δομή και τις υποδομές να το κάνει. Δεν το δέχτηκε η κυβέρνηση. Άρα για μένα αυτό δημιουργεί ένα ερώτημα πελατειασμού. Και θέλω να πω και το εξής. Δηλαδή λέει ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε σε πόλεμο. Και η πρώτη προτεραιότητα ενός εν καιρό πολέμου είναι να κάνεις ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των ελευθερών επαγγελματιών για τα 600 ευρώ. Μα αυτό προσημετικό είναι, βρε Νίκο μου, να το πω αλλιώς εγώ. Εγώ το αντιστρέψω λίγο τώρα. Ξέρεις πως υπάρχουν χιλιάδες νέα παιδιά που δουλεύουν μαύρη εργασία και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα πρόνοια να πάρουν κάτι στο χέρι του, ούτε 800 ευρώ ή τίποτα. Και βγαίνουν οι γιατροί και οι δικηγόροι και λένε, τους μυρίζει το βάουτσερ. Θα σου πω, βέβαια. Να μου πεις. Θα σου πω. Εγώ, Μανώλη, με άποψή μου είναι όλα με εισοδηματικά κριτήρια. Ο μηχανικός και ο δικηγόρος, ο οποίος παίρνει κάτω από 12-15 χιλιάρικα. Αυτό έτσι, να πεις. Μπορεί. Γιατί να δώσουμε τα 600 ευρώ. Δώσε 800 ευρώ σε αυτούς που εισοδηματικά είναι πιο. Δεν λέω να πάρει μεγάλο δικηγόρο, ούτε ο μεγάλο αρχιτέκτονα, ούτε ο μεγάλο κατασκευαστή πολιτικό μηχανικό, εισοδηματικά. Εσύ πα λοιπόν και κάνει κάτι οριζόντιο, ό,τι είναι οριζόντιο είναι άδικο. Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω το οριζόντιο να λειτουργήσει 15 μέρε, ένα μήνα, ω εκεί. Μετά όλα βάσει πτώση τζίρου, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Διότι αν πάει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση σε μια οριζόντια αντίληψη, τα χρήματα θα πάνε σε λάθος τσέπες. Είναι πάγιο αυτό στην Ελλάδα. Ό,τι είναι οριζόντιο, επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν μεγάλες εσωτερικές αδικίες ακόμη και στους ίδιους κλάδους. Λοιπόν, πρέπει να πάμε καθαρά με αντικειμενικά κριτήρια. Δηλαδή, τομέας τουρισμού. Ποιος και έχει και κοινωνικά, ας πούμε, να το πω έτσι. Δηλαδή, κάποιος που έχει βγάζει 20.000 αλλά έχει 5 παιδιά, δεν θα πάρει το δηλαδή, 20.000. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι εξαίρεση. Τώρα οι μηχανισμοί πολύπλοκοι θέλουν στήσιμο. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες ότι επειδή δεν παίρνει να πάρει ο μακροχρόνια άνεργος, να πάρουν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Αλλά όχι να λέμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, ότι απελευθερώνω το ΕΣΠΑ και τα κριτήρια για να πάρουμε βάουτσερ. Δίνω ένα παράδειγμα. Δεν είναι ένα παράδειγμα που θα αλλάξει το οικονομικό ρου της ιστορίας, αλλά ένα παράδειγμα που πρέπει να διαμορφώσει μια αντίληψη και μια κουλτούρα, ότι τα χρήματα δεν θα καλύψουν όλο το κόστος της κρίσης, αλλά τουλάχιστον να καλύψουν το κόστος της κρίσης που θα δώσουν δυνατότητα στον πιο αδύναμο να σταθεί όρθιος και στην επιχείρηση η οποία κινδυνεύει να μην ξανανοίξει, άρα να έχουμε ανέργους, αύξηση ανεργίας, να έχει τα εχέγγυα με τα κεφάλαια εκείνης να ανοίξει, να προχωρήσει και να ενσωματωθεί ξανά στην οικονομική κανονικότητα της χώρας.
Ωραία. Δεν μου λες τώρα, αφού σε έχω εδώ πέρα, θα σε ρωτήσω λίγο και, και για το κοινάλ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, το πολιτικό σκηνικό. Μ' ακούς, υπάγωσε. Ναι, δεν είναι σχόλιον. Το κορονοϊού, το κοινάλ, Μανώλη μου... Πάντως, οφείλω να πω πως έχει μια συγκροτημένη και σοβαρή στάση κρατάει το κίνημα αλλαγής και με προτάσεις. Άκουσα μου τότε. Ένα, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα, μια πρόκληση, το παν είναι η Ελλάδα να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια χωρίς κόστος ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Δηλαδή λέμε για την οικονομία, οικονομία, οικονομία. Εγώ ξεκίνησα από τα μεγάλα παγκόσμια οργανισμοί και αυτά, γιατί το παν είναι να περάσει η χώρα μας και ο κόσμος όσο γίνεται αυτή την περιπέτεια χωρίς κόστος ανθρώπινες ζωές. Γιατί για φανταστείτε αυτό που γίνεται στην Ευρώπη να πάει να γίνει στην Αφρική. Με εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια φορείς του AIDS έχει μόνο η Νότια Αφρική. Δηλαδή εκεί πέρα οι αδύναμες ομάδες του πληθυσμού δεν είναι γέροι, γιατί οι πληθυσμοί είναι νέοι. Έτσι. Οι φορείς του AIDS και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνια νοσήματα. Άρα το παν είναι η ανθρώπινη ζωή. Εδώ λοιπόν, μέσα σε αυτή την περιπέτεια, πρέπει όλοι να σταθούμε με πολύ μεγάλη αξιοπιστία και πολύ μεγάλη συνείδηση των συνθήκων που πολιτευόμαστε. Δεν σηκώνεται λαϊκισμοί, ούτε φαφάρες, και θέλω να πω και να το υπογραμμίσω αυτό, ότι πέρα από κάποιες συμβολικές κινήσεις, σε επίπεδο πρακτικών πολιτικών, το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει μία αξιοπιστία. Εγώ το διαβάζω και στον τύπο ότι το αναγνωρίζουν και ότι το πιστώνουν ότι ήταν, είναι έτσι. Δεν μπορώ, ας πούμε, να συγκρίνω συμπεριφορά στελεχών άλλων κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τη συμπεριφορά που έχουν τα στοιχεία. Δεν το κάνω τώρα, δεν κάνω κάποιο συγκριτισμό, αλλά υπάρχει μία στοιχειοθετημένη αντιπολίτευση συγκεκριμένη που αφορά και το δημόσιο σύστημα υγείας και την οικονομία, και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Ο τόπος μας έχει ανάγκη με μια πραγματικά προοδευτική δύναμη, μια ρεαλιστική κεντροαριστερά, η οποία πέρα από τις αδυναμίες που τους γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά και δεν είναι καιρό να τους σχολιάσουμε και να θα τους ζούμε στο μέλλον αυτές, πρέπει να τονώσει το ηθικό των ανθρώπων που θέλουν να υπάρχει μια προοδευτική φωνή. Μια φωνή η οποία και θα έχει τη φωνή της λογικής, αλλά θα βλέπει τα πράγματα μακροπρόθεσμα. Θα βλέπει τα πράγματα μέσα από ένα όραμα το οποίο θα είναι και φιλοευρωπαϊκό και προοδευτικό και θα έχει ένα υψηλό, σε μια ψηλή ατζέντα τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα μιλάει για μεταρρυθμίσεις ουσίας, διότι εδώ πέρα στον τόπο μας αρχίζουμε και βαφτίζουμε μεταρρυθμίσεις πράγματα τα οποία είναι πολύ, αν θέλετε, ρηχά. Δηλαδή δεν μπορεί να κρίνεται μια κυβέρνηση με μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν αλλάζουν την κοινωνία. Θέλουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Η Ελλάδα χρειάζεται πολύ μεγάλες αλλαγές. Η κύρια αλλαγή που πρέπει να συζητήσουμε μετά το κόστος της οικονομικής κρίσης του κορονοϊού θα είναι το δημογραφικό ζήτημα της χώρας. Δηλαδή πρέπει επιτέλους... Τώρα εδώ πέρα θα κάνω μια κριτική στο κοινάλ όμως, μιας και το θίγεις αυτό. Λες για το δημογραφικό ζήτημα, αλλά το ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν από λίγο καιρό έλεγε για 13η σύνταξη. Αυτό είναι μια αντινομία, επιτρέψέ μου να πω. Και αντί να μιλάει, ας πούμε, για ενίσχυση των μισθών των εργαζομένων των νέων, μιλούσε για την 13η σύνταξη. Ας το πω πως είναι έτσι, εντάξει, μια παρενιχίδα στην κατά τα άλλα υπεύθυνη στάση του, που το αναγνωρίζω κι εγώ. Αλλά συμφωνώ μαζί σου. Το δημογραφικό πρόβλημα, αν θέλει να αλλάξει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και να επιβιώσει και να ανθίσει, θα πρέπει να χτίζει πολιτικές πάνω στο δημογραφικό του πρόβλημα. Το δημογραφικό ζήτημα για να αντιμετωπιστεί πρέπει, γι' αυτό λέω, πόλη κλίση, ιστορία, κρίση. Να κλείσουμε αυτό το θέμα του κορονοϊού, να πάμε καλά ως χώρα, να μείνουμε σπίτι, να κάνουμε σοβαρές πολιτικές για την οικονομία μας, για να έχουμε το λιγότερο δυνατό κόστος και να μην χαθούν όλα αυτά οι κόπιοι θυσίες της τελευταίας δεκαετίας, και μετά να συζητήσουμε θέματα μεγάλων μεταρρυθμίσεων που αφορούν στοχευμένο κοινωνικό κράτος, που αφορούν ένα πραγματικά προοδευτικό φορολογικό σύστημα και όχι αυτά τα οριζόντια πάλι της Νέας Δημοκρατίας. Όλα να έχουν μία λογική κοινωνικής δικαιοσύνης για να δώσουμε κίνητρα στον ελληνικό λαό να επενδύσει στη χώρα του. Έχουν φύγει χιλιάδες άνθρωποι στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά θα έχουν πετύχει στη ζωή τους, θα έχουν μαζέψει χρήματα. Πρέπει να φτιάξουμε κίνητρα να επανέλθουν και
κεφάλαια των Ελλήνων του εξωτερικού στην Ελλάδα. Έτσι. Και να μπορεί δηλαδή, καθένας από αυτούς να χτίσει ένα προσωπικό σχέδιο σε αυτή τη χώρα πια. Αν δούμε την ιστορία μας, όταν έγιναν έτσι μια έκρηξη ανάπτυξη στη χώρα, έγινε όχι μόνο με ξένα κεφάλαια, έγινε και με κεφάλαια της ελληνικής ομογένειας. Και τη δεκαετία, δηλαδή πριν, ας πούμε, κατά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου στο φόβο πάρα πολλοί Έλληνες, πέρα από της παλιάς Ελλάδας, έστελναν κεφάλαια στην Ελλάδα και επένδυαν στο τραπεζικό σύστημα, σε διάφορους τομείς, στην ανώριμη τότε βιομηχανία που σιγά σιγά συγκροτούσε, μετά το ίδιο έγινε και μετά το 60-70, που έστελναν χρήματα από τη Γερμανία, από τον Καναδά. Δηλαδή, πρέπει σιγά σιγά και αυτή η γενιά που έφυγε, που κλείνει μια δεκαετία, 10-15 χρόνια, και αποκτήσει μια οικονομική ευρωστία στο εξωτερικό, να δούμε και αυτό. Δηλαδή, και ξένες επενδύσεις και επενδύσεις της ελληνικής ομογένειας. Δηλαδή, πρέπει σιγά σιγά να δούμε πώς θα κινηθεί χρήμα με έναν τρόπο που θα δίνει παραγωγική ανασυγκρότηση στη χώρα, στον πρωτογενή τομέα, σε μια νέα προοπτική του τουρισμού, ακόμη πιο σύγχρονη από αυτή που ζούμε σήμερα. Στην καινοτομία που μας έλεγε πριν ο κύριος Δερμιτζάκης εδώ. Δηλαδή, είναι πολλά διαφορετικά θέματα τα οποία, ξέρετε, και στην καινοτομία αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φύγει στο εξωτερικό είναι ανθρώπινοι πόροι πολύ υψηλής παραγωγικής δύναμης και έχουν και ένα όραμα. Έχουν αποκτήσει μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα χρήματά τους, είναι και η σκέψη τους, οι ιδέες τους. Δηλαδή, ο αυτός που πρέπει να κινηθεί και να φέρει προς τη χώρα μας νέες αντιλήψεις. Δηλαδή, αυτά πρέπει να δούμε. Και εκεί πρέπει να είναι ο προεδρικός κόσμος στην πρωτοπορία. Και όταν ο προεδρικός κόσμος, εγώ ξαναμιλώ για την κεντροαριστερά. Δεν μιλώ ούτε για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε για το συνοδήλευμα του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε πώς κρίνεται καθημερινά. Αλλά λέει ο ένας, λέει, βγήκε ο πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, να λέει να κάνουμε, λέει, ευρωομόλογο οι 8 χώρες. Δηλαδή, θα ακούσει τώρα έναν άνθρωπο, ο οποίος πέρασε ό,τι πέρασε, τον έκανε αυτή η χώρα πρωθυπουργό, έγινε το καλοκαίρι του 2015 και βγαίνει και λέει ότι να γίνει ευρωομόλογο 9 χρόνια, που σημαίνει διάσπαση της ευρωζώνης. Και δεν θα έχει τίποτα στο ευρωομόλογο, διότι θα δημιουργηθεί νέα κρίση χρέους. Βέβαια. Θα έχουν υψηλό πιτάκι αυτό και τα λοιπά. Αλλά εκεί να δείξει ότι να, εγώ θα έκανα τον τζαμπουκά. Μια αξιόπιστη ατζέντα από το χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί η χώρα μας έχει ανάγκη και υπάρχει περιθώριο ότι πολλοίς κόσμος πιστεύει στη δημοκρατική παράταξη και πολλοίς κόσμος θέλει αυτή η παράταξη μέσα από τις απόψεις της, της ιδέας της, να έχει μια ισχυρή παρέμβαση στα δημόσια πράγματα της χώρας. Μακάρι, Νίκο, μου το εύχομαι. Μακάρι αυτός ο χώρος να ξαναβρει τη δύναμή του. Πριν συζητούσαμε εδώ πέρα ότι το ΕΣΥ και τον χάρτη στον Εύρο, το φράκτη στον Εύρο που έσωσαν τη χώρα, τα είναι και τα δύο έργα αυτής της παράταξης. Έτσι είναι. Γιατί η διάβγεια, όλα αυτά που μαθαίνουν. Εγώ σου λέω, στις δύο μεγάλες κρίσεις κρατήθηκε η χώρα από δύο παρεμβάσεις του Πασόκ. Το φράκτη στον Εύρο και το τέτοιο. Δεν μιλάω για το αμέτρητο θεσμικό έργο και τα έργα αποδομών που έχει κάνει το Πασόκ, εννοείται. Αλλά το έδειχνα ως παράδειγμα. Πέρα από το Πασόκ, η ιστορία της δημοκρατικής παράταξης από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι σήμερα, πέρα από τα όποια λάθη, είναι μια μακρά περίοδος προσφοράς της παράταξης αυτής, εάν συγκρίνουμε με το τι προσέφεραν τα υπόλοιπα κόμματα στη χώρα μας. Αδικήθηκε ο χώρος πολύ. Αλλά βλέπουμε όμως και στις δημοσκοπήσεις για άλλους λόγους, γιατί έτσι υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ακόμη θέλει και εκεί πέρα να σου πω κάτι. Όπως λες εσύ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνουμε μερικά βήματα με πολύ διαφορετικό ρυθμό από ό,τι κάναμε ως τώρα. Ίσως και στον χώρο αυτό πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές όσο είναι καιρός. Εντάξει, αυτό είναι μια κουβέντα τώρα. Το θέμα είναι να βλέπουμε με μια ψυχραιμία, να μην χάνουμε την ελπίδα μας, να είμαστε αισιόδοξοι και να καταλαβαίνουμε ποια πρίκα σηκώνουμε στην πλάτη μας. Έτσι. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να γνωρίζει από τα στελέχη του χώρου αυτού ποιο είναι το βάρος της πρίκας δημοκρατικής παράταξης και όλες μας οι αποφάσεις να έχουν αυτή την πηξίδα. Μην ξεχνάμε ούτε τι προσέφερε. Δεν χρειάζεται να σηκώνουμε τα λάθη του χθες, αλλά να σηκώνουμε τη θετική προσφορά και να την αναδεικνύουμε συνεχώς, διότι αυτή η χώρα είναι μια χώρα υποδομών, ενός μορφωμένου λαού, τα πανεπιστήμια της. Ο καθένας μπορεί να αποδομεί την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα είναι μια χώρα
η οποία έχει και υποδομές, η οποία έχει και δυνατότητες και είναι μια χώρα που πέρασε μια τεράστια κρίση. Το έχω πει και εγώ ότι μπορεί να χάσαμε στην κρίση το 25% του ΑΕΠ, αλλά δεν χάσαμε ούτε το 25% των σχολείων μας, ούτε το 25% των δρόμων μας, ούτε των γηπέδων μας που έκανε το ΠΑΣΟΚ, έτσι, ούτε των υποδομών. Αυτά έχουν μείνει στη χώρα. Έχω πει το εξής. Αν βάλεις ένα σημειάκι σε κάθε, πάνω στο χάρτη της Ελλάδος που υπάρχει έργο ΠΑΣΟΚ, θα είναι όλοι πράσινοι. Και υπάρχει ένα ιστορικό θέμα, το οποίο είναι ότι αυτή η παράταξη που κυβερνά σήμερα και φαίνεται να έχει μια μεγάλη. Να τα πούμε βέβαια και άλλη φορά αυτά. Mm-hmm. Έτσι είναι η παράδοση που έφερε την Ελλάδα το 9 στην κατάσταση που την έφερε. Εντάξει, με άλλη ηγεσία, με μια ηγεσία που ήταν, που ήταν το αντίπαλο δέος της σημερινής. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή, γιατί ο Καραμαλής με το Μητσοτάκη δεν έχουν σχέση ως φιλοσοφίες. Έτσι είναι. Αποφορτίζουν τα ιστορικά βάρη μιας παράταξης. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι κανείς. Να σου πω κάτι για το Μητσοτάκη τώρα. Όταν καταψήφισε τον Προκόπη Παυλόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην ουσία τι έκανε? Απέρριψε όλο αυτό το παρελθόν, το φαύλο της Νέας Δημοκρατίας. Και μπράβο το που είχε θάρρος να το κάνει, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι τώρα αυτά, θα τα κουβεντιάσουμε άλλη φορά. Μένουμε σπίτι, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε την καλή δουλειά. Και. Ναι. Δεν το έχω εδώ. Έλα, βρέστο. Δεν το έχω, που το έχω βάλει νοσό. Λοιπόν, άλλη φορά το βρίσκω τώρα. Ναι, τι... Ένα ωραίο βιβλίο. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Βιβλίο. Να το προτείνω, αλλά δεν το βρίσκω τώρα. Κάπου το άφησα. Δεν πειράζει, άλλη φορά. Next time. Τι βιβλίο είναι. Λοιπόν, next time. Λοιπόν, μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Μαραθώνια και σημερινή εκπομπή. Για να δω. Πόπου 11.30 έτσι. 2.30 ώρες εκπομπή. Αλλά τον Νίκο πρέπει να τον κρατήσουμε εδώ πέρα, να τον απολαύσουμε λίγο. Έχουμε πολύ καιρό να τον ακούσουμε να μιλάει και να αναπτύσσει τις απόψεις του. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας είπε. Εδώ θέλω να πω πως οι δύο ευρωβουλευτές του κοινάλι είναι καλύτεροι εδώ και δύο τετραετίες που έχει βγάλει η Ελλάδα. Η Εύα Καϊλή και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάνουν τρομερό έργο. Είναι οι μόνοι που φαίνονται και κινούν συνεχώς. Είναι ακίνητοι. Και έχουν και αυτό αποτέλεσμα οι ενεργές τους. Έχουν και ένα μοτεπώνυμο δηλαδή. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας πω καληνύχτα. Να δώσουμε ραντεβού αύριο. Η μόνη παράκληση που θα κάνω πάλι είναι εδώ. Να γραφτείτε και στο κανάλι μου στο YouTube. Έτσι, Μάνος Επιτροπάκης με Λατινικά θα με βρείτε. Να αυξηθούν οι συνδρομητές και εκεί πέρα. Ανεβάζω κάθε βράδυ όλες τις εκπομπές. Και αργότερα, όταν ελαφρύνει πάλι το διαδίκτυο, θα κάνω live streaming ταυτόχρονα και εδώ και εκεί. Όσο είμαστε σε καραντίνα και υπάρχει ο κόσμος μέσα σε σπίτια με το ίντερνετ, είναι ακόμη επιβεβαιωμένα τα δίκτυα, δεν μου το επιτρέπει αυτό η κατάσταση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και για σήμερα το βράδυ για τη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού αύριο πάλι στις 9 ή και μπορεί και στις 9.30, γιατί 7 και 4 το έχει εκδήλωση και ο κύκλος του Ευάγγελου Βενιζέλου. Για να μπορέσουμε ίσως να κάνουμε μια καλή ροή από το ένα στο άλλο, να μην κόψουμε ένα στον άλλο. Μάλλον θα την κάνουμε 9.30. Έτσι λοιπόν θα βάλω εγώ το ενημερωτικό σημείο και το διαφημιστικό που κάνω κάθε φορά. Ραντεβού λοιπόν αύριο. Καλό σας βράδυ.